στην ηχοληψία και στη σκηνοθεσία της εκπομπής Σωτήρης Δασκαλάκης. Εκφωνητής και αυτός που θα σας κρατήσει συντροφιά, Γιώργος Συρίγος. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας! Το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στις κοπελιές της Νιγρίτας. Γιατί το λέω αυτό, θα τα πούμε σε λίγο. Δώστε Σωτήρη, μέρα που είναι σήμερα! Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στη Μακεδονία μας, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη που μας ακούει μέσω του ίντερνετ. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και να το λέτε. Δηλαδή άμα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφόνο ακούτε, πέστε το με αγάπη, βγάλτε το μέσα από την ψυχή σας. Ακούμε το Λίμπερο της καρδιάς μας. Τα λέω καλά Σωτήρη, παίρνω κάτι παραπάνω, αλλά αποδίδω. Καλημέρα στα ξενάκια μας. Καλημέρα στην αδυναμία μου, το φίλο μου τον Ανδρέα στη Δανία. Το Γιώργο στη Σουηδία. Τους φίλους μας ακούνε στη Γερμανία, στην Αμερική. Το φίλο μου τον Ανδρέα. Και το Σταύρο. Δεν γίνεται. Βγάζει τέτοια ώρα το σκύλο του βόλτα και μας παίρνουν τηλέφωνο. Στην Αυστραλία, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο. Σε όλους τους πλανήτες. Μας το ωραίοι. Τι ωραίοι είμαστε. Ξεκινάμε το ταξίδι μας. Το καράβι σήκωσε την άγκυρα. Φουσκώσανε τα πανιά από τον Αιώλο και παίρνουμε την κατηφόρα. Δώστα! Δώστα γόρι μου! Έσε τεήμαρ! Φτάνει η ώρα! Η ώρα της απόδοσης της θείας δικαιοσύνης, της τυφλής θεάς. Κάποτε ξέρετε η δικαιοσύνη δεν ήταν τυφλή. Ήταν, άνοιγε τα μάτια της και έκοβε και φάτσες. Αλλά οι θεοί της βάλανε ένα μαντίλι στα μάτια. Δεν είναι τυφλή, μαντίλι έχει. Άμα βγάλει το μαντίλι βλέπει. Άμα τα τυφλή δεν θα έχει μαντίλι. Θα έχει μαντίλι ρε Σωτήρη. Άρα η τύχη δεν είναι τυφλή. Και καμιά φορά στη ζούλα, ενώ λισομανάει έξω ο καιρός, ενώ βροντές και κεραυνοί πέφτουνε στη βρεμένη γη, ενώ ο κόσμος κοιμάται, η δικαιοσύνη βγάζει καμιά φορά. Αυτό που της κρύβει τα μάτια, αυτό αυτή το μαντίλι, και βγαίνει έξω και βλέπει, και βλέπει εικόνες περασμένες και βλέπει πρόσωπα στεναχωρεμένα, βουρκωμένα, ξυλιασμένοι από το κρύο, να κάθονται και να βλέπουν ένα θέατρο του παραλόγου. Άλλοι που ήρθαν από την Αυστραλία, άλλοι από τη Γερμανία, άλλοι από την Αγγλία, άλλοι που πήραν τη σύνταξη της μάνας τους για να έρθουν από την Καβάλα, από τη Δράμα, από την Αλεξανδρούπολη, από την Κρήτη, να βλέπουν αυτή την ξεφτύλα που, πιστέψτε με κυρίες και κύριοι, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί, γιατί έχουμε δει κι άλλα. Και εδώ θέλω να πω μια κουβέντα στο μεγάλο, τον τεράστιο λαό του Ολυμπιακού. Δεν έχουμε συνέλληνες αδέρφια από τον Πειραιά. Κανένα πρόβλημα μαζί σας. Τούρκος εσύ και εγώ Ρωμιός, και εσύ λαός και εγώ λαός. Εσύ Χριστός και εγώ Αλλάχ, όμως και οι δυο μας αχ και βάχ, λέει το τραγούδι.
Τα έχω με αυτούς που σου μάθαν αυτά και στα κάνανε βίωμα στη ζωή σου και στα κάνανε καθημερινή πραγματικότητα, σαν να είσαι Σκοπιανός που δηλητηριάσανε τους γείτονές μας, μια παρέα γραμμάτων και φανατικών, και τους πείσαν ότι είναι Έλληνες, ότι είναι Μακεδόνες, ότι είναι απόγονοι του Μέγα Αλεξάνδρου, και φωνάζουν και κλαίνε τώρα στα Σκόπια, μας αλλάξατε το όνομα λένε. Εμείς οι απόγονοι του Μέγα Αλεξάνδρου, γιατί έτσι τους μάθανε. Και τώρα η νεολαία τους που μπαίνει στα ίντερνετ και βλέπει, ας πούμε, μαθαίνει ότι είναι Σλάβοι, ότι ήρθαν εκεί που είναι σήμερα οι φιλές τους 1000 χρόνια μετά το Μέγα Αλέξανδρο, αρχίζουν γιατί καταλαβαίνουν, όπως και ο μεγάλος λαός του Ολυμπιακού, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, που έλεγε και ο σχοραμένος ο Κουτσόγιωργας, έδωσε παράδειγμα προς μίμηση σε όλο τον κόσμο όταν αποχώρησε από την απονομή του κυπελούχου Ελλάδος, του κυπέλου Ελλάδος, στον αγώνα με την Τρίπολη και τη μεγάλη εκείνη σφαγή που έγινε σε αυτή την ηρωική ιστορική πόλη που θα μπορούσε σήμερα να καυχάται όπως η Λάρισα, όπως η Καστοριά, όπως ο ιστορικός Πανιώνιος. Ναι ρε, και εγώ πήρα ένα κύπελο Ελλάδος, εγώ η Τρίπολη, που όλος ο κόσμος είναι παναρκαδικός και εμένα δεν έρχεται με δει κανείς, που παίζω με άδεια γήπεδα χωρίς κόσμο, χωρίς υποστήριξη, με μόνο κάποιους μερακλείδες, που εν πάση περιπτώσει μπορεί να έκανα και κάτι ματσαγκονιές, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τους στερήσαν αυτό το δικαίωμα. Όμως ο κόσμος ο πολύς έφυγε από την απονομή. Αυτό ήταν ένα καμπανάκι, ένα σήμα που δεν το πιάσανε κάτω στην Αθήνα και στον Πειραιά. Δεν καταλάβανε ότι ο κόσμος αλλάζει, ότι καινούργια μυαλά έρχονται, ότι αυτοί που εκπροσωπούσαν μέχρι εχθές, ότι πιο βρώμικο υπήρξε, δεν μπορούν να συνεχίσουνε και να καπηλεύονται τις ιδέες και τη συνείδηση από νέα παιδιά που πλέον με ξένες γλώσσες, με πτυχία, έχουν βγει στην Ευρώπη και την εκπολιτίζουν και πάλι. Τα δικά μας τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, τα μορφωμένα, αυτή τη φορά δεν πάνε στις γαλαρίες και στα κάρβουνα. Πάνε και διδάσκουνε, πάνε και κάνουν καλά κόσμο, πάνε και χτίζουνε πόλεις, ανοίγουν μαγαζιά. Δεν το πήρατε χαμπάρι. Και η τύχη, όταν έβγαλε το μαντίλι και είδα αυτά που γίνανε πέρσι, έφρυξε η άμυρη. Γιατί αν δεν έβγαζε το μαντίλι η θεά, τα έχω για αυτά που τις λέγανε. Πάμε να ακούσουμε το φίλο μου τον Βοητσίδη. Καλησπέρα λοιπόν από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη. Το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού για την 23η αγωνιστική δεν άρχισε ποτέ. Όντως εκτοξεύτηκε λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα προς τον πάγκο του Ολυμπιακού ένα ρολό από ταμιακή μηχανή. Χτύπησε στο πρόσωπο τον προπονητή της ομάδας, τον Όσκαρ Γκαρθία. Αρχικά ο Γκαρθία και στη συνέχεια οι παίκτες του Ολυμπιακού επέστρεψαν στα αποδυτήρια. Ο Ισπανός εξετάστηκε από γιατρό αρχικά στο γήπεδο, στη συνέχεια πήγε σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης και τώρα υπάρχει πληροφορία ότι εξετάζεται σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Γίνονται λοιπόν αυτές οι περαιτέρω εξετάσεις. Ο αγώνας βέβαια δεν θα διεξαχθεί. Περιμένουμε και από τον διαιτητή, τον Αλέξανδρο Αρετόπουλο, να κλείσει το φύλλο αγώνα και οπωσδήποτε θα έχει μεγάλη σημασία το θα συνεχίσει. Σταμάτησε το μόνο ένα λεπτό να πω μια κουβέντα.
και το συνεχίζεις. Φυσικά δεν ξέρει τι έχει γίνει ο φίλος μου, ο Βοητσίδης, ο εξαιρετικός αυτός δημοσιογράφος και καλό παιδί και καλός οικογενειάρχης. Ένα πρότυπο για τους δημοσιογράφους. Δεν ήξερε ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού καταστρατήγησε όλους τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν την ποδοσφαιρική παιδεία και δικαιοσύνη. Αρνήθηκε να εξεταστεί από γιατρό, μην τυχόν δούνε ότι δεν έχει τίποτα, γιατί μετά αποδείχθηκε ότι αυτή η ανοιγμένη ταινία, δεν το λέει ο κ. Βοητσίδης αυτό, η ανοιγμένη ταινία το χτυπάει στην πλάτη. Αρνείται να δει τους γιατρούς. Στέλιο δεν το λέει ο Βοητσίδης. Στέλιος. Γιάννης. Γιάννης, ο Γιάννης. Γιάννης. Αρνήθηκε να τον εξετάσει γιατρός. Αρνήθηκε να μπει σε δημόσιο νοσοκομιακό αυτοκίνητο, το οποίο συνοδευόταν από γιατρούς και τα λοιπά, του Ερυθρού Σταυρού, και μπήκε σε ένα μάξι, όπως λέει ο νόμος. Δεν πήγε σε δημόσιο ιατρείο να εξεταστεί από γιατρούς δημόσιους, που οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, αλλά προτίμησε να πάει στο Κοντομινά. Κοντομινάς δεν είναι το αυτό, όχι, το Αποστολόπουλος. Ο Αποστολόπουλος, στο Αποστολόπουλο, ζητώ συγγνώμη τον κύριο Κοντομινά. Στο Αποστολόπουλο, την κλινική, ο οποίος εκεί οι γιατροί είναι ιδιώτες και ενδεχομένως να επηρεάζονται. Βγήκε με ένα κολάρο στο λαιμό και κορόιδευε τον κόσμο και άφησε 30.000 μέσα στην Τούμπα βρεμένους μέχρι το κόκαλο, γεροντάκια που πήρανε πασχάλι, τα εγγονάκια τους να τα πάνε, να φεύγουνε κλαμμένοι και οι γέροντες και τα μωρά. Αυτό έγινε. Καταπάτησε κάθε νόμο. Και βγάλανε ένα αυτό, τι άπου σου λέει. Μάλιστα, όταν έδειξε το χείλο του από μέσα, είχε δύο σημαδάκια, ένα αριστερά, ένα δεξιά. Γιατί? Γιατί τα έκανε μόνος του. Έτσι λέγανε σε κουριτάδες. Ακούγονταν είχα κάτω και τον κουπανούσαν. Κάτσε να σου κάνω, φτάνει ρε παιδιά. Του κάναν το πρώτο και του λέει ο άλλος, ρε εσύ από την άλλη μεριά χτύπησε. Του κάναν και ένα από δεξιά. Να γελάει ο κόσμος. Και η απόφαση κέρδισε το μάτσο ο Ολυμπιακός. Και ο Γκαρσία έκπληκτος να φωνάζει, τι είναι αυτά που γίνονται ρε. Τι είναι αυτά ρε που γίνονται, μπέστε μέσα να παίξετε ρε μπάλα. Μεγάλη Ολυμπιακέ, θρύλε, παπά. Μπες ρε να παίξεις μπάλα ρε. Και άμα χάσεις έχασες, Ολυμπιακός είσαι. Με τα δεκάδες κύπελα και τα πρωταθλήματα, με παρουσίες στην Ευρώπη, με προεδράρες που περάσανε. Μπες μέσα ρε και παίξε. Να σε δω, να σε χαρώ, να χορεύεις τσιφτετέλι, τουρκικό. Και άμα κερδίσεις, θα χειροκροτηθεί. Α, θα χειροκροτήσει, δεν χειροκροτήσε. Με τίποτα. Δεν χειροκροτήσε και να κερδίσεις. Δεν μπορείς να κερδίσεις το σεβασμό που κέρδισε η ομάδα του Κούδα και του Σαράφη όταν σε κέρδισε με 0-4 και πήρε το πρωτάθλημα. Μέσα στον Καραϊσκάκης. Και καταχειροκροτήθηκε. Γι' αυτό είναι και θρύλος εκείνη η ομάδα. Γι' αυτό ψηφίστηκε σαν η καλύτερη ομάδα του περασμένου αιώνα. Γι' αυτό αντιπαοξίδες σαν τον κύριο Κώστα βγαίνουν και λένε ότι την καλύτερη μπάλα που είδα στη ζωή μου, ακόμα και από τη μεγαλύτερη
ομάδα που πέρασε τον κόσμο την Εθνική Βραζιλίας ήταν η ομάδα του Κούδα και του Σαράφη, του Παρίδη και του Αχιλέα, του Κωστάκη και του Γιάνναρου, του Αρίσταρχου και του Στέφα και των άλλων, του Τριζανίδη και των άλλων, Χατζη Αντωνίου. Αυτό είδα εγώ. Σε ανάγκασα και με χειροκρότησες και εσύ σηκώθηκες και έφυγες. Λες και αν έχανες, θα έχανες τίποτα από τα πρωτεία σου. Θα έπαβες να είσαι Ολυμπιακός στο φόβητρο. Ποτέ μου δεν σε φοβήθηκα. Ποτέ μου δεν σιάχτηκα από το όνομά σου. Και όταν ήσουν παντοδύναμος και εγώ ρακένδυτος, σου έκανα κλεφτοπόλεμο και σε βαρούσα παντού. Έφευγα από το γήπεδο. Έμπαινα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Διέκοπτα τα μάτς. Έγινα ο Ρομπέτο Δασόν, ο προστάτης των φτωχών και αδυνάτων ομάδων. Γιατί όταν παίζαμε στα ίσια, πάλι τα ίδια έκανες. Αλλά όχι και έτσι ρε φίλε. Όχι και τουλάχιστον έπαιζες. Μα αδικούσε μια άλλη ομάδα γιατί είπε τον ΠΑΟΚ δεν μπορούσες να περάσεις τις άλλες, τις κουτσουγγέλες. Αλλά έπαιζες. Ούτε καν έπαιξες. Συνέχισε το ένα λίγο. Σχετικά με τα πειθαρχικά όργανα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κινδυνεύει βέβαια και με αφαίρεση 3 βαθμών, πράγμα που μπορεί να σημαίνει πολλά για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Θα εξαρτηθούν όμως αρκετά από τις ιατρικές γνωματεύσεις. Άρε Γιάννη, τι να εξαταστούν, ρε Γιάννη. Υπάρχουν χιλιάδες φίλαθλοι έξω από το γήπεδο και μάλιστα υπάρχει και μια έντονη οσμή χημικών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από άντρες της αστυνομίας. Σαν το Μυθριδάτη έχουν γίνει ΠΑΟΚΙΔΕ στα χημικά. Τα αυτή τη μάλιστα, εικόνες που δεν τιμούν τον αθλητισμό, εικόνες που δεν τιμούν κανέναν μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Βοητσίδη. Και να... Εικόνες που δεν τιμούν τον αθλητισμό. Αφιερωμένος στον Πασχάλη και στους ομοίους του, γιατί ο μεγάλος λαός του Ολυμπιακού δεν είναι μαζί τους. Αφιερωμένος στα περσινά αειδιαστικά περιστατικά. Πάρ' τα Πασχαλάκο, πάρ' τα. 2 βαθμούς θα είμαστε διαφορά, ε! Άρε παπά τι σε περιμένει, δεν ξέρεις. Και σένα την άλλη και την άλλη τη μουσίτσα από την Κατερίνη. Αφιερωμένος στην ομάδα του Ολυμπιακού, στη διοίκηση, στο προπονητικό team και στους παίκτες. Μέσα στη συνείδησή σας, βαθιά, να ξέρετε ότι καλά, ο τρόπος που ξηγηθήκαν αυτοί που παίζανε πέρσι όλο αυτό το βρώμικο του παιχνίδι είναι ο πιο πρόστιχος τρόπος που έχει κατασκευάσει μια ομάδα για να πάρει βρωμοβαθμούς. Γι' αυτό βάζετε την μπάλα μέσα μόνοι σας. Γι' αυτό χτυπάνε τα δοκάρια και πάνε και έρχονται. Γι' αυτό δεν μπορείτε με 10 παίκτες να κερδίσετε. Γιατί υπάρχει και Θεός, ρε τέρατα. Τέρατα. Και δεν είναι, κυρίες και κύριοι, μόνον τα εγκλήματα που έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο και στον τρόπο με τον οποίο σταμάτησε η Ελλάδα να παράγει ταλέντα. Σταμάτησαν οι ομάδες να είναι όμορφες και θελκτικές. Σταμάτησε η Καβάλα, σταμάτησε η Καστοριά, σταμάτησε η Κατερίνη ο μεγάλος πιερικός, σταμάτησε η Δόξα Δράμας να παράγει ποδοσφαιριστές και ταλέντα. Γιατί βλέποντας όλα αυτά που γίνονται, δεν ξαναβγήκε Μποτίνος, δεν ξαναβγήκε Δωμάζος, δεν ξαναβγήκε Νεστορίδης, δεν ξαναβγήκε Σαράφης, δεν ξαναβγήκε Χριστίδης, δεν ξαναβγήκε Αηδηνίου, δεν ξαναβγήκε Γιώργος Κούδας. Ξαφνικά χαθήκανε τα ταλέντα. Μια Ελλάδα που το 70, που την πρόλαβα,
Να που έπαιζε εκπληκτικό ποδόσφαιρο βασιζόμενη στα νιάτα της Ελλάδος και στο ταλέντο των παικτών. Ερασιτέχνες ακόμα μόλις άρχισαν να γυμνάζονται και να βγάζουν προς τα έξω το μεγάλο τους ταλέντο και να ισοπεδώνουν υπερδυνάμεις όπως η Πορτογαλία και μέσα στη Λισαβόνα και στο Καραϊσκάκης. Την ομάδα του Εουσέμπιο, του Κολούνα, του Τόρες και των άλλων μεγάλων παικτών της Εθνικής Πορτογαλίας εκείνου του καιρού. Μεγαλύτερη από τη σημερινή. Πολύ μεγαλύτερη. Και όλο αυτό το έκανε ο τρόπος της διοίκησης των μεγάλων ομάδων της Αθήνας, του θρηλυκού ΠΟΚ, του Αδιφάγου, του τέρατος που δεν χορτάει ποτέ, που όλα δικά μου είναι, που δεν υπάρχει μοιρασιά και αν δεν μπορώ εγώ να το πάρω, το πολύ πολύ να το πάρει ο διπλανός από την τριάδα. Γιατί μετά θα τον φάω, το ξαναπάρω και οι τρεις μας στη μοιρασιά. Και όταν έβγαινε μια μεγάλη ομάδα, όπως την ομάδα τη μεγάλη του Πιερικού, έχει δίκιο εδώ που μιλάει ο κ. Κώστας. Τρομερή ομάδα. Του Φουλίδη, του Φελεκίδη και των άλλων παιδιών εκεί. Την ομάδα της Δόξα Δράμας του Λουκανίδη. Τη μεγάλη ομάδα του Άρεος, του Χριστίδη, του Ναλμπάντη, του Σπυρίδωνα, του Κεραμιδά και του Αλεξιάδη. Τη μεγάλη ομάδα του Ηρακλέους, του Κουσουλάκη, του Χαλιαμπάλια, του Νικολούδη, του Αηδηνίου. Και μετά του Μπαλί, του Δράμπη, του Φυρού, του Παπαϊωάννου, του Καλαμπάκα, του Βασιλάκου, του Αλεξανδρίδη, του Τσουρέλα, του Κωστίκου, του Δημόπουλου, του Σκαρτάδου. Μόλις κάτι πήγαινε να ομορφύνει, παπ, να το καθαρίσουνε. Να ξεσκίσουν την Παναχαϊκή, του Δαβουρλή, του Κρητικόπουλου και του Στραβοπόδη και του Λεβεντάκου. Τον Πανιόνιο, του Δέδε, του Χάιτα, του Ιτζόγλου. Του Σκρέκη, του Νέγρη, του Μωραϊτέλη. Βουνά ομάδες πανέμορφες. Τις ισοπεδώσανε. Μόλις πήγαινε να σηκώσει λίγο κεφάλι μία από αυτήν να αναδειχθεί, της το κόβανε. Και αυτό έγινε όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Παραδειγματιζόμενη η κοινωνία μας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης κάθε κοινωνίας, κάθε έθνους. Όπως είναι το ποδόσφαιρό σου, είναι και η κοινωνία σου. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις, ό,τι βλέπεις εκεί το κάνεις στην καθημερινή σου ζωή. Και όταν βλέπεις βρωμιά γίνεσαι βρώμικος και ο ίδιος. Αφού, γιατί το έχουμε πει, το ποδόσφαιρο είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη της ανθρωπότητος. Μετά τον τροχό. Το ποδόσφαιρο παράγει πολιτισμό, παράγει τέχνες, παράγει επιστήμονες. Και πάνω απ' όλα παράγει θέαμα. Αυτή είναι η διαφορά μας με τα ζώα. Δεν έχουν θέατρα τα ζώα. Δεν έχουν τραγουδιστές. Έχει ρέμο τα ζώα. Δεν έχουν, έχεις δει κανένα γουρούνι να τραγουδάει. Μόνο τα πουλάκια τραγουδάνε, αλλά μόνο τραγουδάνε. Υπάρχει και ένα ποίημα. Σπίνε, μ' αρέσει το ψάλσιμό σου. Όλα τα λέγεις όλα καλά. Πες μου ποιος είναι ο δάσκαλός σου που σου μαθαίνει τα μουσικά. Και απαντάει ο Σπίνος ότι ο δάσκαλός σου είναι ο Θεός. Έτσι είναι, αυτά μάθατε και αυτά εφαρμόσατε, βρωμιά και δυσοδεία στις επιχειρήσεις, στις εφορίες, στα υπουργεία, στα ιατρεία, στα νοσοκομεία. Παπάς και τίποτα άλλο. Ερημώσαμε την παραγωγή, κλείσαμε τις βιοτεχνίες, διώξαμε τα παιδιά στις πόλεις. Και αφήσαμε τα γεροντάκια να φροντίζουν τα πρόβατα. Και έγινε η Ελλάδα από αυτάρχης που ήταν στα κρέατα να εισάγει σήμερα το 80-85% του κόκκινου κρέατος.
Λίγες μόνο επιχειρήσεις προσπαθούνε να κρατήσουνε ψηλά την Ελλάδα. Λίγες οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουνε μεράκι και δεν φύγανε να πάνε στις Βουλγαρίες και στις Ρουμανίες, καθίσαν και αγωνιστήκανε. Και λίγοι επιχειρηματίες είναι αυτοί που επενδύσανε στα δύσκολα αυτά χρόνια, και ένας από αυτούς έχει την τύχη ο ΠΑΟΚ να έχει πρόεδρο του και μεγαλομέτωχό του σήμερα, τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος επένδυσε στο ποδόσφαιρο. Τι δεν τον είπανε, τι Ρωσοπόντιο, τι Λαθρέμπορο, τι Σεΐση και Βεζίρι και Χαλίφι. Αυτός εκεί κάθε χρόνο να επιμένει ότι θα γίνουμε καλύτεροι, και την έφτασε την ομάδα και την έκανε όμορφη την ομάδα και την έκανε θελκτική την ομάδα και ετοιμάζει να επενδύσει, να φέρει κι άλλο ρούβλιο ο Χριστιανός, να φτιάξει καινούριο γήπεδο, να συμπαρασύρει και τα άλλα σωματεία, να γίνει η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Τέτοιοι άνθρωποι θα την κάνουν. Αυτοί που κάναν το Μακεδονία Παλάς κούκλα από ερείπιο που το είχαν οι δασκαλαντονάκηδες, που καπηλευότανε την πόλη και ήθε οι κρατεοί θεοί να δώσουν να έρθει κι άλλος τέτοιος επενδυτής, κι άλλος, κι άλλος, κι άλλος. Όχι να τον κυνηγάνε και να τον βγάζουν στις τηλεοράσεις για μια άτυχη στιγμή επέρσι, από την οποία και Ταύρος να τα θάσκαζε, να βλέπει όλα αυτά τα έσχη που γίνανε με την ΑΕΚ και μετά με τον Ολυμπιακό και μετά με την ΑΕΚ. Θέλω να αφήσω πίσω αυτά που γίνανε. Η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Η Ελλάδα αλλάζει. Και αλλάζει προς το καλύτερο. Και αν έχει καλούς κυβερνήτες, η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη κανέναν. Και το ποδόσφαιρο δεν έχει ανάγκη κανέναν. Που είναι η καψούλα όλων μας. Όταν πάει καλά το ποδόσφαιρο, πάει καλά και η πόλη. Και όταν πάει καλά η πόλη, ευημερούν οι κάτοικοι. Μια καινούργια ομάδα γίνεται. Βλέπετε έναν άνθρωπο που πλέον μετά από 5 χρόνια έμαθε και κάνει κινήσεις. Ο αγώνας ο αυριανός μου θυμίζει τα γαλατικά χωριά εκεί με τον Αστερίξ, τον Κακοφωνίξ, τον άλλο, πώς το λέω, τον Πανοραμίξ και ο χοντρός ο Βελίξ. Αυτά είναι όλα ελληνικά ονόματα. Είχα μία φορά την κυρία, πώς λεγότανε, Ευγενία Κούκουρα, η οποία μου τα εξήγησε. Αστερίξ μου λέει είναι αυτός που ήρθε από τα αστέρια. Πανοραμίξ, αυτός που βλέπει τα πάντα. Πανοραμίξ. Κακοφωνίξ, ξέρω εγώ, και ο Βέληξ είναι ο ογκόλυθος που κρατάει, δεν κρατάει ένα ογκόλυθο μαζί. Ή ο Βέληξ είναι ο σουβλάκιας. Τον ογκόλυθο, ο Βέληξ, αυτό. Γιατί λένε ότι οι αρχαίοι, οι Γαλάτες ήταν Έλληνες, από ελληνική φυλή. Εξανθρωπιστήκανε από τον ημίθεο Ηρακλή, ο οποίος περνώντας από εκεί για να πάει να πάρει τα μήλα των Εσπερίδων, γνώρισε μια γαλάτιστα, μια κοπελιά της εποχής, που η οποία ήταν άσπρη λέει σαν το γάλα. Γι' αυτό την έβγαλε Γαλατία. Και από εκεί προέρχεται και αυτοί οι ήρωες που βλέπουμε σήμερα. Αυτά πρέπει να μας γίνουν μαθήματα, αυτά που γίνανε πέρσι. Και ο μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ, το βουνό αυτό ο ογκόλυθος, η κινητήριο δύναμη της Τούμπας, αυτή που η ανάσα της θα είναι μαζί με τους παίκτες, που όταν θα τρέχουν θα τρέχει και η καρδιά τους, και όταν πανηγυρίζουν θα πανηγυρίζουν μαζί τους. Αυτοί, εκτός από την αγάπη τους για την ομάδα, θα πρέπει να δείξουν ότι κάτι άλλαξε.
σε όλο τον κόσμο. Με τη φωνή τους να εμψυχώσουν την ομάδα τους και με το είδος και τις πράξεις τους να δώσουν σε όλη την Ελλάδα να καταλάβει και σε όλα τα Βαλκάνια, γιατί όλα τα Βαλκάνια περιμένουν να δουν αυτό το μάτς. Μάλιστα φίλοι από τη Ρουμανία μου είπαν ότι ετοιμάζουν γιγαντοθόνες στο Βουκουρέστι, όπου θα μαζευτούν οι Ρουμάνοι να δούνε τον αγαπημένο τους Ρασβάν Λουτσέσκο και την ομάδα να παίζει μπάλα απέναντι στο δυνάστη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εμείς στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας εκεί στον Πειραιά, στην Αθήνα και σε όλο τον κόσμο, Σωτήρη Δασκαλάκη. Τα χαιρετίσματά μας ότι εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε να περάσετε από τις συμπληγάδες πέτρες. Να ξέρετε ότι θα δώσουμε και την τελευταία φωνή μας εμάς από το γήπεδο και την τελευταία εκμάδα της δύναμής τους, αυτοί που θα παίξουν μέσα. Αλλά θα σας παίξουμε τίμια, παλικαρίσια, ψυχωμένα, αντρικά και μάγικα, όπως ταιριάζει στους Σαλονικιούς. Χωρίς έκτροπα, χωρίς επεισόδια, χωρίς βανταλισμούς. Όλα θα παιχτούν μέσα στις τέσσερις γραμμές. Και οι κρατεοί θεοί να δώσουν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και να την φέρουν στο σημείο να πανηγυρίσει και να πάρει ξανά μετά από τόσα χρόνια αυτό που τόσο άτιμα, πρόστιχα, ελληνά και τρισάθλια την στερήσανε, το στερήσανε τον ΠΑΟΚ, την ομάδα σας, επέρσι, τόσο ο θρύλος του παπά με τη συμπεριφορά του, όσο και ο χάρτινος περσινός πρωταθλητής, η ΑΕΚ, η νέα ΑΕΚ, 2014. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, για να ακούτε όλα αυτά που ακούτε κάθε Σαββάτο και Κυριακή από το σταθμό μας, κάποιες εταιρείες, κάποιοι φίλοι στηρίζουν την αύξηση της δυναμικής τους πάνω σε αυτή την εκπομπή και πάνω στο Λίμπερο. Είναι ελεγμένοι όλοι. Είναι φίλοι, τους ξέρουμε και μας ξέρουν και μας εμπιστεύονται. Και εμείς αυτά που λέμε για αυτούς πραγματικά τα πιστεύουμε, γιατί έτσι είναι. Γιατί είναι άνθρωποι της πόλης μας, είναι άνθρωποι που δεν φύγανε, δεν κρυφτήκανε, συνεχίζουνε, αγωνίζονται, προσφέρουν εργασία στις παραγωγές, στον κόσμο και βοηθάνε την ανάπτυξη της πόλης μας, που όπως και να γίνει θα πάει μπροστά. Σαλονίκη είσαι. Κυρίες και κύριοι, η παρέλαση στο χορηγό μας. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, η παρέλαση στο χορηγό μας. Απ' τα άγραφα. Πού να τρέχεις τα άγραφα όταν έχεις άγραφα δίπλα σου στο Χορτιάτι. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι, οργανωμένα αποστολία, έλα διαβάσει καμιά διαφήμιση, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενού με όλα τα καλά, σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα απ' τα άγραφα στο Χορτιάτι και στο www.apo.tagrafa.gr. 2-31-0-622-705. Ο φίλος μου, ο κύριος Κατσούλης, περιμένει εκεί, διότι
ευχαριστήσω ότι είναι ο ίδιος στις ιδιώκτες εγκαταστάσεις μας, επιβλέπει και πολλές φορές ψήνει ο ίδιος τα μεζεδάκια και φροντίζει να περάσετε όμορφα τις καλύτερες στιγμές της ζωής σας, όπως είναι η γάμη και η βαφτίσια και τα λοιπά. Στιγμές οι οποίες θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη σας. Κτήμα απτάγραφα στο Χορτιάτι. Κάθε όμορφη σημαντική στιγμή της ζωής μας συνοδεύεται από ένα δώρο. Ένα κόσμημα, ένα λουλούδι, ίσως ένα κουτί γλυκά. Κάθε γάμος, βάφτιση, πάρτι, εκδήλωση και από ένα όμορφο περιβάλλον. Η εταιρεία Atlas, κυρίες και κύριοι, του φίλου μου του Γιώργη του Κουσουρή, του παλιού αγωνιστή της Κερκίδας εκεί στον ΠΑΟΚ, στα νιάτα μας όταν περνούσαμε τις ελεύθερες μας ώρες, και τώρα σαν μια μεγάλη εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στα θέματα της συσκευασίας και της διασκόσμησης ενός πακέτου, όπως είναι η Κορδέλα, που είναι το Α και το Ω σε ένα δώρο. Γιατί πολλοί φίλε, Σωτήρη Δασκαλάκη, μπορεί να ξοδέψουν 5.000 για να αγοράσουν ένα δαχτυλίδι για να το δώσουν στην καλή τους, και δεν σκέπτονται ότι αυτό το δαχτυλίδι πρέπει να μπει σε μια ωραία συσκευασία με μια όμορφη κορδέλα που θα, τη στιγμή που θα τη λύνεις, θα ανεβάζεις την έκπληξη και την προσμονή αυτού που θα το ανοίξει. Αυτά εδώ λοιπόν τα είδη τα έχουμε εμείς. Η εταιρεία Atlas, εδρεωμένη στο χώρο της χοντρικής πώλησης, βοηθάει να απογειωθούν αυτές τις στιγμές ομορφώνοντάς τες ακόμα παραπάνω με κορδέλες κάθε είδους, χρώματα και μεγέθη. Δαντέλες, τούλια, διακοσμητικά είδη, σελοφάν με καινούργιες ιδέες και νέα προϊόντα για να καλύπτουν όλες σας τις ανάγκες. Τι ωραία είναι. Το κομμωτήριο της κυρίας Έφης, της αδυνασμίας μου από τους χορηγούς μου. Ας μην παραπονιούνται οι άλλοι, την κυρία Έφη την έχω ειδική αδυναμία. Θα σου πει η κυρία Έφη μόλις σε δει και το χτένισμά σου δεν είναι ίν. Ολύμπου 23, το κομμωτήριο της κυρίας Έφης, το παλατάκι της γειτονιάς μας εκεί στην Αντιγονιδόν. Ολύμπου 23, με εξειδικευμένους κομμωτές και κομμώτριες, περιμένουμε με μόνο 5 ευρώ να αναμορφώσουμε την εξωτερική σας εμφάνιση με προϊόντα Σβάρτσκοφ και πάνω απ' όλα με την επιμέλεια της ίδιας της ιδιοκτήτριας. Δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε. Κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23, 515-017, 231-0-515-017. Και αποστολίτσα. Τι κάνεις παιδί μου? Καλημέρα σας. Είσαι καλά? Είμαι καλά, ήρθα να... Ήρθες για να... για διαφημίσεις, για να πω δυνατά στο... Να μπεις δυνατά, δεν λες καμιά διαφήμιση. Έχετε ένα μήχρονο, έτσι για να καταλάβετε την αξία μου. Τώρα ναι, που θα σας αποφορτήσω, όπως κάνει και ο Λουτσέσκου, έχω τακτική αποσυμπίεσης. Πιέζεστε την πρώτη ώρα, πιέζει και ο δασκαλάκης ο Σωτήρης. Και μετά έρχεσαι εσύ και μας ξεκουράζεις. Έτσι, μπράβο. Μας αρχίζεις να μας λες τώρα τι τραγούδια θα βάλουμε. Δεν θα πω τίποτα. Κοπανιέται μέσω ηχολήπτης μας. Ένας καινούριος φίλος, ένας φίλος που είναι, ήμουν πελάτης του και είμαι εδώ και μια 20ετία, με λεγμένα προϊόντα και με πολύ αγάπη, εγγενιάζει σήμερα με την παρουσία του αυτή την εκπομπή. Είναι το κρεοπωλείο Νιγρίτα, εκεί στην Παπαζόλη, κατεβαίνοντας Παπαζόλη με Ολύμπου γωνία, ένα εξαιρετικό κρεοπωλείο, το οποίο εκτός από την ποικιλία που, και τα εξαιρετικά κρέατα που διαθέτει στον κόσμο, έχει και άλλα πολλά προϊόντα, όπως λουκάνικα από
Βουβαλής και Λουκάνικα, βουβαλινά. Από τις Σέρες φέρνει τα κρέατα. Νεγρίτα το... και όλες τα ορεινά και όμορφα μέρη όπου ξέρει ότι εκεί που φυτρώνει γλυκό χορτάρι, από εκεί που πάμε και ψωνίζουμε. Γιατί είμαστε μερακλείδες. Γιατί είμαστε παιδιά που μεγαλώσανε μέσα στην Νεγρίτα. Γιατί έχουμε, ξέρουμε την πορεία του σφαγείου από μικρό μέχρι που θα μεγαλώσει και θα πάει να εκτελέσει την αποστολή του. Ξέρουμε τι θα πει προϊόντα που προέρχονται από αυτά τα, από τα ανάκια, από τα κατσικάκια, από τις αγελάδες. Έχουμε τυριά δικά μας, έχουμε κασέρια δικά μας, έχουμε χυλοπίτες δικές μας, έχουμε μέλια αγιορείτικα. Είναι ένα εκπληκτικό μαγαζί που αύριο ανοίγουμε και ένα δεύτερο. Στον Εύωσμο, εκεί στο θρυλικό Εύωσμο, Καραολή και Δημητρίου 80. Τηλέφωνο μας είναι 231-0500-042 και με μία σειρά προϊόντων τα οποία θα πούμε στη δεύτερη ώρα μας. Ό,τι χρειάζεται ένα νοικοκυριό. Ό,τι χρειάζεται μέλη, να πάει τυρί, κάποιος κρέας και να φάει σωστά. Έτσι. Να γνωρίσει την ελληνική γεύση και πάνω απ' όλα υγιεινά. Σωστά, υγιεινά και νόστιμα. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένη γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια θα αρχίσει να ακούγεται σε αυτή την εκπομπή η λέξη. Η λέξη κρέας. Έτσι, μπράβο. Κρέας. Έτσι λέγαμε για τον φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Βούτσερ. Και τώρα όταν... παίρνει σκητάλι ο φίλος μας μετά κρεοπολία Νιγρίτα. Νιγρίτα, ο Γιωργάρας, ο Σέλιος. Καλώς μας ήρθε λοιπόν. Το και όχι δύο, που... 102. Να το ευχηθούμε καταστήματα. Όποιος έρχεται σε εμάς, πολλοπλασιάζεται. Έτσι. Αυτό το οποίο ξέρει στην Νιγρίτα είναι η πρώτη εικόνα, είναι που μπαίνεις μέσα και βλέπεις τις χασαπίνες μας. Το μαγαζί δουλεύει κυρίες κατά 80% από κοπελιά στην ηλικία σου. Έτσι, μπράβο. Όμορφες, γιατί η γυναίκα ξέρει, στυράτες, έχει άλλη αισθητική. Θα σου τη στείλω από το γυμναστήριο να τις κάνεις ένα ρετουσάρισμα, να γίνουν ακόμα ομορφότερες από ό,τι είναι. Είμαι σίγουρη ότι δεν το χρειάζονται, αλλά ναι, θα λαμπάδες, προσέχουμε όλες για να έχουμε λαμπάδες. Και εκείνες θα με κατευθύνουν στο τι κρεατάκι πρέπει να παίρνω ανάλογα με το φαγητό που επιλέγω να μαγειρέψω. Και όχι μόνο κρέας, έχουμε και τα παράγω. Τα on the side, τα οποία θα αναλύσουμε ερχόμενοι από το διάλειμμα. Ναι. Προκαλώ, που λέει και ο Μουτσινάς, τον κύριο Πασχάλη. Δεν ξέρω αν τον έχουμε στην παρέα μας τελευταίες ημέρες. Είμαι εγώ που λείπω. Δεν έχει χάσει, συνήθως είναι ο πρώτος που βγαίνει. Αλλά πιστεύω κι εγώ, για συνέχισε αυτό που θες να πεις. Εν όψη του μεγάλου αυτού αγώνα, του αγώνα που θα καθορίσει τον πρωταθλητή Ελλάδος, εάν έχει το θάρρος. Κάτσε λίγο, πάρ' το λίγο πίσω. Ναι. Τι θα πει, θα καθορίσει. Εντάξει. Δεν τελειώνει το μάτι. Δεν τελειώνει το πρωτάθλημα. Και θέλω λίγο την τοποθέτησή σου για την αποσυμπίεση που πάει να κάνει ο Λουτσέσκου. Mm-hmm. Πώς το βλέπεις, είδες εσύ πώς έβαγες τον παπά. Αθώο, χωριτζάκιος Κατζόχυρος. Αθώος είναι που θα καθορίσει, δεν θα καθορίσει. Και στη χειρότερη περίπτωση ο ΠΑΟΚ είναι πάνω με 3 βαθμούς. Άρα δεν είναι καθοριστικό. Είναι όμως ένα μάτς. Είναι όμως ένα μάτς το οποίο εάν ολοκληρωθεί με τη νίκη του ΠΑΟΚ, με πολύ μεγαλύτερη άνεση και γόητρο και ψυχολογία, κατευθύνεται στους υπόλοιπους αγώνες χαμηλότερης δυναμικότητας, γιατί δεν μπορώ να συγκρίνω τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό που έρχεται. Εντάξει. Εντάξει. Και άμα είσαι για 9 βαθμούς στο πάνω. Ναι, εντάξει. Αλλιώς. Μετά την το περίεργο κλίμα που στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Και μάλιστα, κάτι τι που σε ξεφεύγει, ότι αν θα περάσει ο ΠΑΟΚ, μετά έχει όλο το χρόνο να δώσει και στα νέα τα παιδιά κάτι λιριτζίδες, κάτι γιανούλιδες, κάτι ξέρω εγώ τι. Λίγα λεπτά συμμετοχής, να πάρουν τη γεύση, να καταλάβουν τι σημαίνει τούμπα. Να διεκδικήσουν. Να καρναμώσουν, να πάρουν εικόνες, να ετοιμαστούν. Να ανδρωθούν στην ανδρική ομάδα. Πάρε καμιά γραμμή. Για πάμε λοιπόν. Η πρόκλησή μου θα πιάσει τόπο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Και δεν ζητούσα λίρες. Λοιπόν, ο Πασχάλ δεν κολλώνει πουθενά. Δεν κολλώνει πουθενά. Αλλά κύριε Χιρίκο, και να κερδίσεις αύριο που δεν θα κερδίσεις,
Καλά, το ίδιο έλεγα. Βάλω να σε ακούσει τι έλεγε την περασμένη εβδομάδα. Έβαλε στιγμή. Έβαλε στοίχημα. Εγώ, ο Κυρκώστας, ο Γιάννης, ο Νίκος από τα Γιάννητσά και η Αποστολία. Ένα τραπέζι ότι θα φάμε τρία γκολ. Τι έγινε από το τραπέζι. Από ποια με την ΑΕΚ. Εγώ γι' αυτό ήρθα, για να μας πει πότε όχι, θα μας κεράσει. Εγώ δεν είπα, εγώ έβαλα στοίχημα ότι θα με περνάς 13 βαθμούς. Δηλαδή άμα σε περνάω 11 δεν το χάνεις. Όχι. Α, όχι, Ούτε το 12,5 δεν το χάνω. Α, θες 13 βαθμούς διαφορά και λες Ολυμπιακάρα, ρε ξεφτύλα. Λοιπόν, άκουσα να δεις, με αυτό που έφασες πέρσι, ναι, μέχρι τελευταία αγωνιστική, ναι, όχι λίρα τι θα βάλει, αλλά θα τρέμουν τα πόδια του. Με αυτό που έπαθες πέρσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα πω ένα περιστατικό, προσωπικό και μετά θα δεχτώ όποια ερώτηση θέλετε να μου κάνετε. Ναι, μην μου πεις λοιπόν για το χορό που κάνατε και ας τραγουδιστείς. Όχι βρε, εντάξει, εκεί κέρδισε, άκουσα, δες. Το είπε σε όλα τα ραδιόφωνα, σ' άκουσα. Τι έκανα, γιατί να μην το πω. Έκανε χορό. Έκανε, λέει, χορό, λέει. Κάτσε ρε να εξηγήσω το παιδί. Μισό λεπτό να μάθω λίγο λεπτομέρειες. Εγώ γιατί να μην ξέρω, δηλαδή, και ο κόσμος να ξέρει. Που δεν ξέρει τη δράση σου. Έκανε, λέει, ένα χορό η Ολυμπιακή και βγήκε ένας τραγούδι. Δεν κάναμε χορό, την κοπή πίτας. Ας θα τα πω εγώ. Άντε, πέστε. Κάναμε την κοπή πίτας. Και αυτός που πήρε το πρώτο φλουρί. Πού την κάνατε πρώτα απ' όλα την κοπή της πίτας? Κρυφό σχολείο, κρυμμένη. Σε ένα μαγαζί στις δυτικές συνοικίες. Λοιπόν. Ψιλικατζίδι, κόμμα έχει από πίσω εκεί που κοιμάται ο ψιλικατζίδι, εκεί μεταξύ τους. Και αυτός που έτυχε το φλουρί το πρώτο. Ναι. Γιατί υπήρχαν και δεύτερα και τρίτα και μπουφάν και φόρμες και τέτοια. Α, και εδώ. Μαρινάκι στα σμπρόχνη, θα πάει με την αποστολή. Σιγά μην πάει και με την αποστολία. Με το τσάρτερ, ναι, και τα όλα πληρωμένα ξενοδοχεία ιστορίες για το ευρωπαϊκό παιχνίδι που θα έχει ο Ολυμπιακός. Πιο πιθανό ήταν και αυτό. Εσείς, ναι. Και δεν το βρίσκω πολύ πιθανό. Και εσείς θα κάθεστε να βλέπετε με πίτσα και μπύρα από τον καναπέ. Εγώ έτυχα το ΜΑΤ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να πάω από τις δύο σουίτες που έχει ο Ολυμπιακός να παρακολουθήσω το ΜΑΤ το αυριανό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι είμαι τυχερός. Σουητένιος ο κύριος Πασχάλης μαζί σου. Λοιπόν, τέλος πάντων, από το περιστατικό. Πριν βάσω ένα κοριτσάκι, πριν κάνα δύο μήνες, μου παίρνει τηλέφωνο η κουμπάρα μου και μου λέει παντρεύουμε τη μικρή. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Λέω, τι πρόβλημα, ρε. Λέει, παοξίδες αυτή, είναι Ολυμπιακός. Είναι Ολυμπιακός. Εν πάση περιπτώσει, πήγα το γνώστο το παλικάρι. Όλα καλά, όλα ωραία. Έδωσα τη συγκατάστασή μου γιατί... Ήταν Ολυμπιακός. Σαν ονός πρέπει να τους πάντα... Πλατιάζεις ρε. Λοιπόν, τέλειωνε το μισό, σώστο. Τελειώνω. Σώστο, ρε. Λοιπόν, θα παντρευτούν τα παιδιά και κάνει μια ερώτηση η μικρή... την Κυριακή παντρεύονται. Λοιπόν, και κάνει μια ερώτηση... ευτυχώς πριν τον αγώνα. Λοιπόν, και κάνει μια ερώτηση η μικρή την μάνα της, την κουμπάρα μου. Μαμά, μετά το γάμο, τι εσόρουχο να φορέσω, το άσπρο, το μαύρο, τι να φορέσω. Και της λέω γαμπρός, ερυθρόλευκο. Ασπρόμαυρο. Και εδώ, εσύ, επειδή εγώ την κουμπάρα μου τα λέω, εντάξει, θα ίσια. Είσαι ντεφορμέ, τρέμεις. Λοιπόν. Τρέμεις. Τα βρακιά της ανιψιά σου μας ή βγήκες να μας πεις, ρε. Και τη λέει ότι και να φορέσεις, ναι, θα σε σκίσει. Καλά, εντάξει. Έτσι θα σε κάνω κι εγώ σύνικο. Σιγά. Ό, πότε σκίζατε, ρε, ξεφτύλες εκεί. Θα σε ξεσκίσω την Κυριακή. Τι να ξεσκίσεις, ρε, ξεσκισμένε μέσα εκεί πέρα, ρε, 6-2-0 είναι τώρα το σκορ πριν έρθεις, ρε, Χαϊβάνη. Πότε πέρασες. Πότε πέρασες, ρε, ντροπή του Πειραιά. Την κυρία Εύη τη ρώτησες. Την κυρία Εύη και την κυρία Μέφη. Πότε ξυρίζει το γαμπρό. Ναι, καλά. Έχεις φτάσει σε τέτοιο σημείο ξεφτύρας που μου θυμίζει σε ένα έργο ελληνικό παλιό που έχω δει. Το έχεις δει, οι Μαστροκόστιδες και οι Κοντογιώργηδες. Μαστρικοστέι, ξέρω εγώ. Ναι, στο τέλος εκεί στο σταθμό που πηγαίνει με Μούσιο Χατζηχρίστος και με μουστάκι ψεύτικο ο Ηλιόπουλος. Μπράβο. Και του λέει ο θείος του, βρε ξεφτύλα της Πλατανιάς, με τι είναι αυτό, λέει, το βάλα θεία, λέει, για να με καταλάβουν, και το στρίβει. Και του λέει, ρε ξεφτύλα, ξένο μουστάκι στρίβεις.
Ρε ξεφτύλες, ξένον αγώνα πήγατε να πιάσετε την Κυριακή. Δεν τραπήκατε ρε λίγο. Ξένο μουστάκι ρε τστρίβετε ρε. Τον έπαιρνε να φύγει από εκεί πέρα. Καθάρισε τον ρε, κόφτονα να μην τον ακούω ρε. Να με ρε, κόφτονα ρε Γιάννη το τέρας. Κόφτο το τέρας. Ξένο μουστάκι έστριβε ο ξεφτύλας. Άκου να δεις, πήγα να πιάσουν το μάτς να πούμε με την ΑΕΚ. Ναι, σου μιλάω. Αυτό είναι γκαραντί. Ρε τι σου λέω τώρα, μπήκε μέσα ο άλλος, φαινόταν ότι είναι πιασμάν από το πρώτο λεπτό. Μετά όμως προς το τέλος του αγώνα έδειξε με τα μέλια. Τι να κάνει. Σου λέει δεν μπορώ, είναι ασταμάτητη αυτή, θα εκτεθώ. Ό,τι μπορώ, ό,τι ήταν να κάνει. Αχ, θέλω ένα τραγούδι, ας εκτεθώ. Ας το τραγούδι, ας το αφιερώσουμε. Έχει γεμίσει το κέντρο με τις τραγούδια. Στο παιχνίδι με την Άκη το διαιτητή. Πάμε στον επόμενο φίλο, ας μας το ετοιμάσει για το διάλειμμα, έχει πάει και μισή. Τι τραγούδι θες ρε Σκατζόχη ρε. Θα το πω στο Γιαννάκη με αυτό θα μπορώ μετά. Ας εκτεθώ, του το είπα ήδη, δεν μ' ακούτε, υπάρχει μια ένταση, υπάρχει μια πρεμούρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Πάρ' το φίλο. Τον πήρα, δεν το βγάζουνε. Έλα ρε. Ναι. Έλα πουλάκι μου. Χαιρετώ το μεγαλύτερο παουκάρχη του Σιφηλίου. Και λίγα λες κουμπάρε. Έχω και το σκατζόχυρο όμως... εδώ. Ναι. Μετά όμως τον ένα και μοναδικό Θεόδωρο. Που θα ύμνηστο. Α, το ναι βέβαια. Το τοπίο φίλος μου, αδερφός. Ξέρω ρε, ξέρω. Ο οποίος άλλαξε το τοπίο στα FM της Μακεδονίας, για να μην πω όλης της Ελλάδος. Ναι. Συμφωνείς. Βεβαίως. Ο να Καρασίδης κάνω κανένα μνημόσυνο. Ναι. Είσαι ο πιο κατάλληλος για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και ήμουνα ο, αν θα σου πιστεύεις, ο μέντορας σου στο στοίχημα. Δηλαδή. Τι δηλαδή, ήμουνα στην Κύπρο και αυτός ήταν Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Για λέγε τώρα πολλά. Για το σημερινό, το αυριανό το μάτς, τι φωνή έχεις. Φωνή. Ναι. Αν γίνει το μάτς, αν γίνει το μάτς, πολύ σωστά. Αν γίνει το μάτς, δεν γλιτώνουν τα τέρατα. Τα τέρατα. Τέρατα όμως, ε. Τέρατα. Τέρατα και τι δεν έχουν κάνει. Τέρατα. Λοιπόν, θυμάμαι μια εκπομπή, μετά το σφύρα τη λήξη να φύγουμε. Ναι. Εσύ ήσουν τότε στα Ντουζένες. Ναι. Μετά το σφύρα τη λήξη να φύγουμε του... Ήμουν στη διοίκηση του ΠΑΟΚ τότε, σε εκείνο το μάτσο. Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λοιπόν θυμάμαι. Σαν του ζένια μου, την επόμενη εκπομπή του Αιμνησού ΠΑΟΚ δεν τολμούσε να βγει, όχι Πασκάλης, ναι. Όχι Γουίλη, όχι Μουίλη, ήταν όλοι καρφωμένοι στον τοίχο. Τα τέρατα! Καλά και ο Πασκάλης που βγαίνει μη θα ρίσει, το βγάζω μόνο και μόνο για να καταλάβει ο κόσμος τη διαφορά που έχει ο ΠΑΟΞής με τον Ολυμπιακάκια. Είστε της Ζαγόνιας σχολής. Μάλιστα. Της μεγάλης σχολής ο Γιάννος. Έφυγες αδερφούλη. Αύριο. Αύριο τα επόμενα. Επόμενος φίλος. Όχι. Δεν έχω. Να, θα πει το τραγούδι μου. Να βάλω το τραγούδι καλό μου και να πάμε σε διάλειμμα. Βέβαια. Ναι. Τα αφιερώνουμε στον διαιτητή της αναμέτρησης ΑΕΚ ΠΑΟΚ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Αυτό το δανό. Το δανό αυτό. Και σε αυτόν και στον εραστή. Δεν μπορεί. Δεν θα έχω ιδέα, δεν ορκίζομαι στα παιδιά που χειρετε, δεν έχω. Δεν θα τα έχει με έναν άνθρωπο. Αποποιούμε των ευθυνών μου για τα όσα ακούγονται. Καλά, εντάξει, κι εγώ. Έτσι μας είπανε. Έτσι μας είπαν, μήπως εγώ τι μπροστά έμεινα και έβλεπα. Αλλά δεν μπορεί ρε φίλε. Τέτοια διατησία δεν το είδες το μάτς, ε. Εννοείται, ναι. Και το μάτς του πρωταθλήματος και το μάτς του κυπέλου, δυστυχώς. Πουλάκι μου. Τι ωραία είναι. Του βάλες το τραγούδι του παιδιού, ρε. Μπράβο, ρε Γιάννη. Γιάννης Τζάτζης, αλλάξαμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Ακούτε Γιώργο Συρίγο και Αποστολή Αντοβόλη. Έχουμε μια άσχημη είδηση. Έχουμε Αποστολίτσα. Μια άσχημη είδηση, δυστυχώς μπαίνουμε με αυτή τώρα. Ένας ιστορικός παράγοντας, ένας καλός άνθρωπος, ένας πόντιος με τα όλα του, ένας παλιός μου φίλος. Έφυγε από τη ζωή. Από τους πιο επιφανείς επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης. Οι παλιότεροι θα τον ξέρουν σίγουρα καλύτερα. Ο κύριος Λαζαρίδης Σταύρος. Απεβίωσε. Θα μάθουμε ακριβή ώρα και μέρος της κηδείας του. Σε περίπτωση που αύριο, φίλοι μάλιστα, θα ήθελαν μάλλον σήμερα αύριο. Πέθανα. Έχω μιλήσει με αρκετούς παλιούς συνεργάτες του, με τη διοίκηση φυσικά του Απόλλωνα Καλαμαριάς, οι οποίοι θα αποστέλουν και
Στεφάνη. Να πούμε ότι ο κύριος Λαζαρίδης Σταύρος διετέλεσε πρόεδρος στην ΠΑΕ Απόλλωνα Πόντου πια. Του Απόλλωνα Καλαμαριά τώρα Πόντου. Ναι, τη ΠΑΕ τέλος πάντων του ποδοσφαίρου. Έχω την αίσθηση ότι διαδέχθηκε τον Χάρη Κλίν, τον κύριο Μπαλτίδη και την διοίκηση, εκείνη τη μεγάλη διοίκηση που μεγαλούργησε και αυτή με τη σειρά της στον Απόλλωνα. 86-87 έκανε ένα οκτάμινο. Το 89-90 τη δεκαετία εκείνη, την χρονιά εκείνη, επίσης άλλο ένα οκτάμινο. Και μια τριετία, αν δεν κάνω λάθος, θα με συγχωρήσετε γιατί προσπαθώ να συλλέξω στοιχεία. Το 1991 ως το 1994. Με εξαιρετική κατάσταση, υγιέστατη δηλαδή η ΠΑΕ τότε, με πολύ καλή πορεία, όπως λένε οι πιο στενοί του συνεργάτες. Με πολύ μεγάλη επιχειρηματική δράση, ιδιόκτητα εργοστάσια, με το ρούχο ασχολούνταν. Με ιδιόκτητο εργοστάσιο επίσης στην Καρδία και στον Τρίλοφο, αλλά και καταστήματα στην Τζιμισκή. Να πούμε ότι ήταν και γνωστός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κουμπάρος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, ο οποίος τον είχε παντρέψει. Ήταν από τους πλέον στενούς του φίλους. Τον συναντούσε σε κάθε επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη και πολλές φορές περνούσαν τις διακοπές τους μαζί. Στο σπίτι του, στο Πανόραμα, επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός πολλές φορές συνήθιζε να διοργανώνει φιλικές συναντήσεις όσο ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και εν συνεχεία πρωθυπουργός, αλλά και αργότερα. Μάλιστα, μαζί είχαν περάσει τον περασμένο Σεπτέμβριο πριν την ΔΕΘ, τα γενέθλια του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος είχε γιορτάσει με δείπνο στην ψαροταβέρνα Ατλαντή στη Νέα Κρίνη. Μάλιστα. Να είναι ελαφρύ το χώμα που του να είναι πανάλαφρο, πολύ... ήταν καλός άνθρωπος, καλός παράγοντας. Εικόνες και ενέργειες. Μαζί του Απόλλωνας Καλαμαριάς μεγαλούργησε, βγήκανε παίκτες, ήταν γεμάτο το γήπεδο. Ο Θεός να παραναπαύσει την ψυχούλα του και να είναι, όπως είπε και η Αποστολία, ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Μεταφέρω και τα συλληπιτήρια από όλη τη διοίκηση και τις οικογένειες Μπαλτίδη. Και σε όλο τον κόσμο, τον Απόλλωνα Καλαμαριά που τον αγαπούσαν το σχορεμένο. Θα πάρεις τη γραμμή. Πάμε στο επόμενο φίλο. Γραμμή, ρε Αποστολίτσα. Καλησπέρα σας. Γεια σου, γλυκιά μου, τι κάνεις. Νάτος. Νίκο, ο δικός μας Νίκος είναι κοντά μας πολύ νωρίς σήμερα. Πάρα πολύ χαίρομαι. Γεια σου, Νίκο μου. Έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Πιο σημαντική δουλειά, ρε Νίκο, από το να σε ακούσει εδώ το κοινό και να σε απολαύσουμε κι εμείς. Υπάρχει πιο σημαντική δουλειά το Σαββατοκύριακο. Τι σκάτσε, Νίκο. Ότι αύριο, από το Σαββατοκύριακο, είναι του ΠΑΟΚ. Άρα, ό,τι έχουμε να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε, διότι από αύριο, από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 ώρα το βράδυ. Έχουμε να κάνουμε θέματα. Και επειδή έχουμε τα προεόρτια σήμερα, για πάμε ρε Νίκο να μας δώσεις παλμό και κλίμα. Έχω εδώ και το πρωινό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της προπόνησης για να το σχολιάσει και ο Νίκος, η οποία αναμένεται να είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στην τακτική. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου θα προχωρήσει τις τελευταίες του δοκιμές σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδεκάδα που θα εμπιστευθεί κόντρα στον Ολυμπιακό και το πλάνο που θα ακολουθήσει ο Δικέφαλος, ενώ στη συνέχεια θα γνωστοποιήσει στους ασπρόμαυρους το ποιοι εξ αυτών θα βρεθούν αύριο το απόγευμα στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Το βέβαιο είναι πως στην αποστολή δεν θα βρίσκεται ο ανέτοιμος Κάνιας και τραυματίας Βέρμπλουμ, ενώ παρουσιάζει ενδιαφέρον το ποιοι εκ των νεοφερμένων θα βιώσουν για πρώτη φορά στην καριέρα τους ένα ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Για πες μας, σε παρακαλώ πολύ, τη γνώμη σου, κύριε Νίκο, αγαπητέ ακροατή και συνεργάτη της εκπομπής, μπορώ να πω, φίλε από τα Γιάννητσά, εάν θα βάζεις κανέναν, έστω και έναν από τους καινούριους. Κοίταξε να δεις, είναι ένα δίλημα αυτό το οποίο υπάρχει. Μπράβο. Είναι ένα θέμα το οποίο... Θα σε βγάλω από το δίλημα και θα σε βοηθήσω λέγοντάς σου το εξής. Μπαίνουν στο σπίτι σου και στο σπίτι μου, στις Αποστολίας ευτυχώς, είναι μακριά εκεί στην Κοζάνη, που να τραβιούνται οι Γερμανοί, σου λέει δεν αφήνεις κανένα Βούργαρο να πάει εκεί, δεν πάμε εμείς Κοζάνη, τη γλιτώνει η Αποστολία. Έχει πάει να δει τα νηψάκια της και τη γλιτώνει. Και μπαίνουν οι Γερμανοί στο σπίτι σου και στο σπίτι μου. 5 σε σένα, 7 σε μένα. Σου καλάνε να πούμε στο μέτωπο το αυτόματο και σου λένε θα μας κάνεις μια αλλαγή και θα βάλεις ένα παίκτη στο αυριανό μάτς. Αλλιώς σε φάγαμε. Το ίδιο λένε και σε μένα. Για να δούμε ποιος θα έκανε την καλύτερη αλλαγή. Κοίταξε να δεις, φίλε, είναι... Στους Γερμανούς, είναι σαν σε μένα, ποιον θα έλεγες, μην το πλατιάζεις. Δεν θέλω να το πλατιάσω, αλλά η σκέψη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δύσκολη, γι' αυτό μπήκαν οι Γερμανοί. Για να την πάρεις να τελειώνουμε. Η
πρώτη σκέψη που μπορείς να βάλεις είναι να βάλεις μέσα τον τρελό. Ποιος είναι ο τρελός? Αλλά από εκεί και πέρα θέλεις μια σταθερότητα. Τον Ενρίκε. Τον Ενρίκε. Μάλιστα. Ναι. Αριστερά. Για να μπορέσει να παρασύρει την ομάδα ψηλά. Να μπορεί να την παρασύρει μαζί με την κερκίδα σε ένα κατάπαυστο τρεχαλιτό. Έχει την μπούκα. Έχει την μπούκα και τον γκολ. Ναι. Έχει την μπούκα, έχει και τον γκολ. Από την άλλη μεριά όμως χάνεις τα μαρκαρίσματα και μπράβο, νομίζω ότι δεν θα κατέληγες εκεί. Τουλάχιστον για την αρχή. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Ολιβάρες, Ολιβέιρα. Ο οποίος όμως δεν ξέρω εάν μπορεί να έχει τα τρεξίματα τα οποία απαιτεί το ντέρμπι, γιατί από τεχνικής άποψης είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ξέρει τι θέλει ο Ρουμάνος από αυτόν και τι θέλει αυτός από τον Ρουμάνο και από το παιχνίδι. Έχει τσιπαριστεί κατευθείαν, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει αυτά τα ποιοτικά τρεξίματα τα οποία έχουμε ανάγκη να δούμε στο αυριανό παιχνίδι, φίλε Γιώργο. Άρα λοιπόν, η απόφαση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η υποχρεωτική, γιατί έχεις τους Γερμανούς σε πάνω. Φύγε από ένα μπελά δηλαδή με λίγα λόγια, κατάλαβες. Τι να κάνω, μπήκανε στο σπίτι σου Γερμανοί. Μα κάνει να μπαίνα στο διπλανό. Τι να κάνεις τώρα, πρέπει να απαντήσεις. Κάνε την αλλαγή. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Να σας βοηθήσω λίγο με τις... Κάτσε να δούμε τι θέλει ο Σκατζόχερος να πει. Μήπως μπορώ να σας βοηθήσω σε σχέση με τις δοκιμές και τα διλήμματα που δοκίμασα χθες ο Λουτσέσκου. Ναι, για να μας δούμε. Υπάρχουν θέσεις για τις οποίες ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά φαίνεται να μην έχει καταλήξει ακόμη, πραγματοποιώντας αρκετές δοκιμές κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης. Με δεδομένο λοιπόν πως δεν μετράει απουσίες και προβλήματα τραυματισμών πέρα του Κάνιας που σας προανέφερα και του Βέρμπλουμ, ο προπονητής του ΠΑΟΚ έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές, γεγονός που του δίνει την ευχαίρεια να δοκιμάσει πρόσωπα στο γνωστό 4-2-3-1. Μέσα, 4-5. Κάτω από τα δοκάρια θα παραμείνει ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης με τη γνωστή τετράδα της άμυνας που αποτελείται από τους Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο και Βιερίνια. Μάλιστα. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής, στη μία θέση φαίνεται πως έχει εξασφαλίσει ο Μαουρίτσιο. Ναι. Με την άλλη να παίζεται ανάμεσα σε Σάκχοφ και Ολιβέιρα, δεδομένου πως ο Πορτογάλος έδειξε να βρίσκεται με το καλημέρα σε εξαιρετική κατάσταση, δημιουργώντας το πρώτο δίλημα. Όπως όμως και ο Σάκχοφ, ο οποίος είναι πολύ ανεβασμένος. Ναι, πραγματικά κάνει εξαιρετικά παιχνίδια. Παρόλο που ατύχησε με την κάρτα που έφαγε και ήταν κομμένο στον αγώνα με την ΑΕΚ, τον βλέπω ότι όχι μόνο είναι ανεβασμένος, έχει και τον γκολ. Ναι. Είναι στις φάσεις. Συνέχισε, Αποστολίτσα. Στη δεξή θέση λοιπόν, αυτερό της μεσοεπιθετικής γραμμής, ερίζουν η Λιμνιός, Ζαμπά, ενώ στον άξονα βάση δοκιμών φάνηκε να υπάρχει δίλημα. Μετά την εμφάνιση στη Νέα Σμύρνη, ο Δημήτρης Πέλκας διεκδικεί φανέλα βασικού και θα δώσει μάχη με τον Diego Μπίσεσβάρ. Αν ο Ολλανδός ο μεσοεπιθετικός αναλάβει τον ρόλο του οργανωτή, τότε στα άκρα θα περάσει ο Ελ Καντουρί με τον Ακόμπ σταθερά στην κορφή της επίθεσης. Σε περίπτωση που ο Πέλκας επικρατήσει στον άξονα, τότε στα αριστερά θα περάσει ο Μπίσεσβαρ με τον Μαροκινό να παραμένει στον πάγκο. Οπότε είσαι τρώο ή πες μου τι θα κάνουμε. Γιώργο, δεν μπορείς. Εάν καθίσω και βάλω τις στατιστικές, επειδή είναι ένα μάτς το οποίο από αυτό είναι 8 βαθμοί. Δεν είναι 3 βαθμοί το μάτς αυτό. Αυτό το μάτς είναι 8 βαθμοί. Γιατί εάν κερδίσω εγώ, χάνει 3 ο Ολυμπιακός και κερδίσω 3 εγώ, άρα πάμε στους 6. Και από εκεί και πέρα παίζει και το γκολ της διαφοράς. Αν πάρει ο Ολυμπιακός διαφορά δηλαδή, σημαίνει ότι και στην ισοπαλία θα υπερτερεί αυτό στα μεταξύ μας μάτς. Άρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο, ένα πάρα πολύ κρίσιμο μάτς, το οποίο είναι 8 βαθμοί. Θα πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα πέρα από τους αριθμούς. Θα πρέπει να δούμε σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκονται κάποια παιδιά, σε βαθμό ετοιμότητας, γιατί ούτε πονόδων το δικαιούνται να έχουν σε αυτό το μάτς. Πρέπει να λειτουργήσουν όλα τέλεια. Τώρα το ιδανικό σχήμα για μένα, δίπλα στον Μαουρίτσιο σίγουρα είναι ο Ολιβέιρα, ο καλός ο Ολιβέιρα όμως, διότι εκεί μην ξεχνάς ότι θα υπάρχει από την αντίπαλη πλευρά ένα παιδί που λέγεται Φορτούνης, ο οποίος θα προσπαθεί να μας διεμβολήσει. Δεν θα ακουμπήσει την μπάλα αυτός που λες. Μέσα από τον άξονα, για να μπορέσει να ανοίξει τρύπες
στην άμυνα της ομάδος. Ρε παπά, λοιπόν, πες μας ποιο θα βάλεις, με μέφαγες στην καρδιά. Ολιβέρα σου λέω. Ολιβέρα θα βάλεις, ε. Ναι. Και άμα φας καμιά Ολιβέρα τρύπα πριν καταλάβει που βρίσκεται, αφήσει τη σιγουριά του Ζάχου έξω. Μου έβαλε το πιστόλι στο πρόσωπο και απαντάω με το πιστόλι. Τι να σε κάνω τώρα δηλαδή. Έχεις τα δικιά σου. Από την άλλη ξέρουμε ότι ο Σαχόπ μπορεί να είναι ανεβασμένος και στρατηγικά μπορεί να γίνεται και τρίτος στόπερ της ομάδος στο ψηλό παιχνίδι που θα κοιτάξει να παίξει ο Ολυμπιακός, αλλά από εκεί και πέρα υστερεί σε ταχύτητα με αποτέλεσμα όταν έχεις τον Καμαρά και τον Φορτούνι να υστερείς εκεί σε ταχύτητα και είναι πρόβλημα αυτό και για το transition της ομάδος, τη γρήγορη μετάβαση δηλαδή από μπρος προς τα πίσω, γιατί ο Ολιβέρα έχει και τη σαραντάρα την παλιά που μπορεί να βγάλει και Ζαμπά και Ακμπον μάτι με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Αλλά από εκεί και πέρα ζητάμε από τον Ολιβέρα να προσαρμοστεί γρήγορα και να έχει τα τρεξίματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να σου έλεγα μια αλλαγή. Και... μια αλλαγή που μόνο εγώ μπορώ να τη σκεφτώ. Για πες. Μια αλλαγή που θα λύσει τα χέρια και τα πόδια. Για πες. Βάζω Γιαννούλη και Βιερίνια μπροστά. Και τους δαγκάνω από εκεί πέρα και δεν περνάει τίποτα. Όχι. Όχι. Κοίταξε να δεις Γιώργο. Πιο καλά θα μαρκά. Ποιος θα μαρκάρει πιο καλά από τον Αντζελίνο. Μπροστά και από πίσω τη δαγκάνα που λέγεται Γιαννούλης. Δεν πάμε με αμυντική τακτική σε αυτό το μα μάτι. Είναι επιθετικός ρε φίλε ο Βιερίνια. Αλλά είναι και σίδερο άμα θα τον πεις θα τον πάρεις αυτό να τον παίξεις 70 λεπτά του βγει ψυχή. Οι ισορροπίες. Δηλαδή έχεις καλύτερο μπουγαδόρο από το Βιερίνια. Οι ισορροπίες και η τακτική σε αυτό το μάτς είναι σαν να παίζεις μια παρτίδα σκάκι. Το κάθε λάθος που κάνεις το πληρώνεις. Ναι, γι' αυτό θέλω σιγουριά, ρε φίλε. Πας λοιπόν στην πεπατημένη, πας λοιπόν εκεί που μπορεί να αναδείξεις το καλύτερο. Άρα λοιπόν το Βιερίνια δεν τον παίρνεις από εκεί τώρα, σε αυτό το μάτς, με τίποτα. Όπως επίσης... εκείνο το γλυκό το πόδι του Γιαννούλη, ρε φίλε, στη σέντρα, γιατί μου το βγάζεις. Βάλε μου τον Αντζελίνο μπροστά σήμερα και βάλ τον άλλον από πίσω. Σας δαγκάσω από αριστερά, σας δαγκάσω δεξιά με το Μάτος και το Λιμνιό μπροστά. Αφού θες μαρκαρίσματα, ρίξε μου και ό,τι Μαωρίτσιο, Ζάχοφ και Πέλκα και γεια σας. Γεια σας, έφυγες κιόλας, αύριο μέρα είναι. Να πάρουμε την τελευταία γραμμή και να πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε πάρα πολλά ωραία πραγματάκια να πούμε για το δίχτυ που έβαλε η ΠΑΕ, για το πόσο δεν παίρνεις τον άνθρωπο. Θα το αμέσως θα πάρουμε τη γραμμούλα. Σκατζόχυρες, μια γλύκα σήμερα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι έτσι. Εσείς κύριε. Έλα, εγώ είμαι παιδιά, μ' ακούτε καλά. Ναι, βεβαίως. Πεντακάθαρα. Καλό τότε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα και δείξω να πάω στο διάλειμμα. Παιδιά, δεν χρειάζεται να κάνουμε πειράματα σε έναν αγώνα που εμείς είμαστε πλέον εκεί θέση. Συμφωνώ. Και δεν ψάχνουμε το μάνα από τον ουρανό. Τα πειράματα θα κάνει ο Μάρτινς. Όμως είναι ωραία να πάμε σε μια λογική ενδεκάδα η οποία και θα μας εξασφαλίζει καλό ανασταλτικό αποτέλεσμα και καλό επιθετικό αποτέλεσμα. Πώς λοιπόν θα έχουμε όλα τα βαριά χαρτιά μας τα επιθετικά στο γήπεδο ή σχεδόν όλα, αλλά και ανασταλτικά θα είμαστε ok. Πρώτον, στο δίλημα Σάχοφ και Μαουρίτσιο, αν και εκτιμώ πολύ το Σάχοφ, θα το θέλω αν χρειαστεί στο δεύτερο ημίχρονο να μας βάλει γκολ, αν δεν έχουμε βάλει στο πρώτο, λέω Μαουρίτσιο Ολιβέιρα. Εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα πιθανόν στο ανασταλτικό κομμάτι που δεν ξέρουμε τις αντοχές και τις ικανότητες του Ολιβέιρα. Ας παίξει 60 λεπτά μόνο. Γι' αυτό λοιπόν θα το καλύψω ως εξής, χωρίς να διαταράξω καμία ισορροπία. Το σύστημα της ομάδας, αντί να το κάνω 4-2-3-1, θα το κάνω ένα ψεύτο 4-3-3 ή καλύτερα θα έλεγα εγώ 4-2-1-3. Δηλαδή, τους τέσσερις πίσω τους ξέρουμε, οι γνωστοί, δύο Ολιβέιρα και Μαουρίτσιο, λίγο μπροστά τους και σε ελεύθερο ρόλο, ώστε να πιέζει συνεχώς το Φορτούνι με τα τρεξίματά του και την ενέργειά του ο Πέλκας και η τριάδα μπροστά, Ακπομπ, αριστερά μπίσα, αυτός ο Πέλκας, πόσα χιλιόμετρα θα τρέξει ακόμα στο γήπεδο για να ξεκουράσει τους υπόλοιπους. Ναι, αλλά σωματικά χάνει με το Φορτούνι αυτό το που μου είπες τώρα.
Γι' αυτό λοιπόν, έτσι λοιπόν την κερδίζω και κάνω ένα θετικό αποτέλεσμα και τον Μπέλκα τον περιμένω στο μεταξύ κανένα γκολ, καμιά πάσα κτλ. Αλλά κυρίως με το μυαλό του. Είναι μικρός όμως, δεν είναι μικρός όμως εκεί για να διεκδικήσει στο κέντρο μονομαχίες. Εδώ όπως το λέμε κάτι σωστό. Το μόνο που χάνω με το που θα διάβαλω το Σάχοφ είναι χάνω λίγο σε ύψος. Ναι. Το μικρόφωνος όμως κερδίζεις κάτω. Κάνεις καλύτερο μαρκάρισμα και συνεχόμενο. Ναι. Στον, πώς το λένε? Για τον Ολιβέρε. Ιδιαίτερα. Γιατί αν ήταν να μην έχουμε μικρό σώμα χαφ, δεν υπήρχε ούτε ένα. Εδώ βλέπουμε τα χαφ είναι είτε πολύ μικρό σώμα είτε πολύ ψηλό σώμα. Αλλά κερδίζει. Ναι, γιατί έχουν άλλα χαρακτηριστικά έτσι. Η κάθε... Οπότε λοιπόν τι έχω χάσει? Τίποτα. Ούτε ανασταλτικά ούτε επιθετικά. Έχω χάσει ένα 5% επιθετικά, αλλά έχω κερδίσει 50% ανασταλτικά. Και σιγουρεύω τη δουλειά μου. Και δεν χρειάζεται να κάνω πειράματα. Πώς λέγεστε, κυρία μου? Σας άρεσε αυτά που είπα, κύριε Γιώργο? Γι' αυτό ρωτάω το όνομά σας, κύριε μου. Λοιπόν, ακούστε τώρα, κύριε Γιώργο, μια ιστορία. Εχθές βγήκα αυτά ακριβώς που είπα, ακριβώς τα ίδια, σε έναν άλλο σταθμό, σε έναν δίθεν ηδήμονα και μου κλείσε το τηλέφωνο σαν άσχετο. Ενώ τα είπα με αυτόν τον τόνο, με αυτή τη σοβαρότητα και με αυτήν την ευγένεια. Εδώ έχετε χώρο και χρόνο. Γι' αυτό βγήκα, σας ακούω, αλλά σπάνια επειδή οι ώρες δεν βολεύουν και σε εκτιμώ δυστυχώς το επίπεδο των παραγωγών στην Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ χαμηλό, όχι από ικανότητες, αλλά από, πώς το πω τώρα, από... Συμπεριφορές και ήθος. Αισθάνονται ένα κόμπλεξ, γι' αυτό βλέπετε ότι έχει μαζευτεί πολύ η κάτω κλάση, διότι φοβούνται να έχουν κάποιον να συνομιλήσει μαζί τους σοβαρά και ευγενικά, έτσι. Για να μην, γιατί θεωρούν έτσι ότι πέφτει το δικό τους το πρεστής. Δηλαδή η δικιά τους το στάθος κουβό. Μ' αρέσει να παίρνει συχνότερα, να πάρω την τελευταία γραμμή και να πάμε σε διάλειμμα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν μας είπες το όνομά σου. Θα μας το πεις την επόμενη φορά. Αποστολία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη και τελευταία γραμμούλα μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει. Έπειτα ξανά μαζί σας. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε μου. Χαιρετώ το ωραιότερο πάνελ που υπάρχει ραδιοφωνικό στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, και κύριε. Εξωτερική εμφάνιση, κύριε, όχι μόνο πάνελ. Ο Μουρίνιο, το γυμναστήριο είναι δίπλα σου. Εδώ είναι. Η αποστολή της ομορφιάς. Η αποστολίτσα μου. Η αποστολίτσα. Είναι ο Αλέξανδρος, ο φίλος σας. Γεια σου, φίλε Αλέξανδρε. Είσαι καλά? Ομορφιές, πολύ καλά εσείς. Ωραία. Πες μας τη γνώμη σου, δύο λεπτάκια για να πάω στις διαφημίσεις. Τη γνώμη μου, τι ξέρετε, τουλάχιστον εσείς εκεί είναι σίγουρη η νίκη μας, με άνεση. Είναι τόσο τρομαγμένοι που δεν θα μπορέσουν να κάνουν παιχνίδι. Μάλιστα. Αυτό. Θα με βρείτε σύμφωνο, αγαπητέ Αλέξανδρε. Φιλάκια. Γεια σας, καλά, καλημέρα. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, έχουμε τη χαρά, την τιμή και την ευχαρίστηση, Αποστολία, να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας και πάλι. Και όχι μόνο να φιλοξενούμε και να συμμετέχουμε μαζί τους στον αγώνα που δίνουν τον καθημερινό για την πρόθεση των προϊόντων, εταιρείες που αντιστάθηκαν στην κρίση και μείναν στην Ελλάδα. Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε την παρέλαση των χορηγών μας. Κτήμα Απτάγραφα λοιπόν, δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα γούστα σας. Μενούμε όλα τα καλά, σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα Αποτάγραφα στον Χορτιάτη και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του κτήματος www.apopavlatagrapha.gr ή στο τηλέφωνο τους 2310-622-705. Αρχίσανε να οργανώνονται οι γάμοι, ρε Σιγιάννη, καλοκαιριάζει. Καλοκαιριάζει. Γάμοι και βαπτίσεις. Και όσοι δεν έχουν γάμους και βαπτίσεις και θέλουν να φάνε στο σπίτι τους, καλό είναι να εμπιστευτούν την πραμάτια που θα αγοράσουν σε ένα από τα δύο καταστήματα, το από τα κρεοπολία Νιγρίτα. Έλα στα δύο καταστήματα και νιώσε τη διαφορά. Πολλοί μας μιμούνται, αλλά υπερέχουμε. Υπερέχουμε στην ποιότητα, υπερέχουμε στον τρόπο συμπεριφοράς μας, υπερέχουμε σε αυτό το οποίο δίνουμε και έχει βάσει πρώτα την οστίμια και καινοτομούμε.
και εκτός από νοστίμια και υγεία. Γιατί εκτός από τα δικά μας κρέατα έχουμε κοτόπουλα ναυπάκτου του Κοντοχρήστου. Όμορφη ναυπακτός. Πήγα φέτος το καλοκαίρι. Η τεράστια ναυμαχία της ναυπάκτου, εκεί που ο συμμαχικός στόλος κατατρόπωσε τον στρατό του Μοχάμετ Άλι ή αλλιώς του Ιμπραήμ. Στο κολπάκι εκεί που έχει κάτω στο λιμάνι, ναι, έγιναν όλα αυτά. Εκεί έγινε, θα μιλήσουμε μια μέρα για αυτά. Να τα πούμε, ναι. Έχουμε τυριά Καραγιάννη από την Αρναία, την ορεινή Χαλκιδική. Έλα ρε Αρναία. Έχουμε αλαντικά σαρίς, καβουρμά, παστούρμα από την ορεινή Δράμα. Κοίταξε ο άνθρωπος. Ποντάρι στην ποιότητα. Τι... Έχουμε δικά μας λουκάνικα, 6 ποικιλίες. Με βουβαλίσιο κρέας. Έτσι. Με καβουρμά, με λουκάνικα, με πράσο, πικάντικα. Έχουμε ζυμαρικά από οικογενειακές μικρές. Από την Κοζάνη να πάτε να πάρετε ζυμαρικά. Τα φτιάχνουμε και νοικοκυρές. Φασόλια έχουμε καστοριάς, φακές, ρεβίθια, ρύζι σερών και αγιορίτικα μέλια, τραχανάδες, παξιμάδια, χώρια τα κρεατικά. Οργώσαμε την περιφέρεια για να φέρνουμε σε εσάς τα καλύτερα προϊόντα, ποιοτικά. Αφήσαμε και υγιεινά. Έξω. Και σίγουρα θα μιλήσω με τον κύριο Τσέλιο, έναν από τους μεγαλομετόχους του ομίλου Νιγρίτα, ώστε στο μαγαζί να το εμπλωτίσουμε σε, μια ωραία, σε ένα ωραίο site, σε μια ωραία γωνία που θα βάλουμε και στο καινούριο μαγαζί μας που ανοίγουμε αύριο, έχουμε τα γένεια. Εντάξει, ένα αυτό γνωριμία, θα ψήσουμε, θα κάνουμε κτλ. Σε ένα μέρος όμορφο εκεί, μέσα στα φώτα και στους καθρέπτες, να βάλουμε και κρόκο Κοζάνης, ώστε να μην έχει παράπονο στους κατσόφιλους. Άντε, μπράβο, να έχετε και η Κοζάνη. Εκεί, ξέρετε, η Κοζάνη είναι παντού. Είμαστε πολλοί, λένε οι Κοζανίτες, αλλά σκόρπιοι. Γι' αυτό προσέξτε. Θα έχετε πολλούς πελάτες. Ωραίο, δεν είναι? Πολλοί, αλλά σκόρπιοι, μ' αρέσεις. Λοιπόν. Σούπερ προσφορά τετραημέρου, γιατί συνεχίζουμε με καταστήματα που προσφέρουν σε εσάς νοστίμια και υγιεινή τροφή. Κάτι σοβαρό που ξέχασα, σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Ζητώ ταπεινά. Δεν θέλετε να κλείσουμε με αυτό ώστε να φύγουμε έτσι όμορφα και γλυκά? Κρεοπολία Νιγρίτα με δύο καταστήματα. Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο Καρολή και Δημητρίου Γωνία 80. Τηλέφωνο 231-0-500-042. Επαναλαμβάνω, 231-0-500-042, Κρεοπολία Νιγρίτα, η γεύση της φύσης. Προχώρα σκατζόχυρε. Και πάμε στο Αιγαίον, φρέσκα ψάρια για εσάς, πολλοί λόγοι να τα προτιμήσετε, φροντίδα, καθαριότητα, υγιεινή, πολλές προτάσεις για να τα μαγειρέψετε, μπορείτε να τα απολαύσετε στα καταστήματά μας, μπορείτε να τα απολαύσετε και στο σπίτι σας, μπορείτε και να τα πάρετε delivery, να σας τα φέρουμε δηλαδή. Και... προσφορά από Δευτέρα έως Πέμπτη. Με κάθε κιλό τσιπούρες στα 9,90 το κιλό, παίρνετε ένα τεμάχιο δώρο. Έλα ρε φιλέ, μάλιστα. Σε κάθε κιλό μια τσιπούρα δώρο, αυτό είναι 300 γραμμάρια περίπου κάθε μία. Έτσι λοιπόν. Αμάρε, με κάθε κιλό τσιπούρες λοιπόν, μία δώρο από Δευτέρα έως Πέμπτη. Πού βρισκόμαστε? Αγίου Δημητρίου 70, απέναντι από το διοικητήριο, φίλες και φίλοι. Στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης επίσης, Θεσσαλονίκης 40 και Ανδρέα Παπανδρέου, σε αυτή την ωραία γωνιά. Και δίπλα, αυτό που είναι δίπλα στο Κονταξοπούλιο. Στο Ρεόκαστρο. Στο Ρεόκαστρο. 2-3-10-695-666, 2-3-10-695-444 και εδώ κοντά σε εμάς, στην Αγίου Δημητρίου 75 από το διοικητήριο που σας προείπα, 2-3-10-200-14-0-0-0. Ένας φίλος ήρθε απόψε, λέει, από τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια εκεί στη θύρα 4, στον Όλυμπο, το πούλμαν του με τους τρελάρες που γύριζανε σε όλο τον κόσμο, σαν νεολαίος μετά σαν επιχειρηματίας, ο Γιώργος Κουσουρής και ο Άτλας μας κάνει την τιμή και του κάνουμε την τιμή να συνεργαστούμε. Μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο χώρο της διακόσμησης και της συσκευασίας από το 1989 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα βρείτε τεράστια ποικιλία υλικών από Ευρώπη, Κίνα και φυσικά εγχώρια προϊόντα τα οποία ο Άτλας υποστηρίζει από την αρχή της πορείας του. Πήρες δώρο στην κοπέλα, βάλε όμορφη κορδέλα να την δει, να εντυπωσιαστεί η κοπέλα. Μπάσκες σου κάτσε. Το δικό μου.
Διάλειμμα. Κύριε Γιώργο. Δεν το άκουσα γι' αυτό, είχα το μυαλό μου αλλού. Εδώ είμαστε, Αποστολίτσα, γιατί μου βάλες αυτό το τραγούδι. Έβαλα αυτό το τραγούδι διότι έμαθα ότι κατά την απουσία μου υπάρχουν τρεις γλυκύτατες κυρίες, ναι, κατά τα άλλα, τις οποίες αγαπώ. Αλλά... αγαπώ και εγώ προσωπικά διότι με προστατεύουν, με, με υπερασπίζονται. Και πάντα με πολύ καλά λόγια μιλούν για μένα όταν βγαίνω στο ραδιόφωνο. Όμως σας μαλώνουν. Και γιατί σας μαλώνουν ένα τέτοιο καλό άνθρωπο. Η κυρία Εύφη, η κυρία Εύη και η κυρία Ελένη. Όλες από έψιλον. Την περασμένη, τα έψιλον, τα τρία έψιλον. Την περασμένη εβδομάδα με πήραν τηλέφωνο και με μαλώσαν και οι τρεις. Η κυρία Εύφη που είναι η αγάπη μου μεγάλη. Με μάλωσε γιατί έκαμπνα τον Παναθηναϊκό για πλάκα. Και οι άλλες δύο κυρίες γιατί κυρία Εύφη, συγχωρείτε γιατί έχει το όνομα της κυρίας Εύφης. Της μίας και μοναδικής. Η κυρία Εύφη. Και το όνομα της Εύφης να μην είχε και τη λέγανε πάλι Εύφη. Την αγαπώ τόσο πολύ γιατί την ξέρω 50 χρόνια. Ναι, έχει. Από παιδάκια στο γήπεδο, μετά παντρεύτηκε. Ο άντρας ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος, θεός χώρες, ένα πολύ καλός κύριος, τον οποίο τον έκανε και αυτό να πάω ξύ, αλλά εξαιρετική κυρία, όχι κάτι έξαλες που πάνε και εκεί και τα λοιπά. Η κυρία Εύη με μάλωσε. Γιατί σας μάλωσε, για κυρία. Τον Πασχάλη που τον αφήνω και μιλάει. Και μετά με πήρε η κυρία Ελένη και με μάλωσε και αυτή. Δεν θυμάμαι γιατί. Γιατί σας μάλωσαν και οι προηγούμενες δύο και καλά έκανε. Δεν ξέρω. Και με καταμαλώσανε οι κυρίες αυτές. Εγώ όμως σας αγαπάω. Σας αγαπούν, γι' αυτό βγαίνουν και μιλάνε. Και είναι πολύ ωραίο γιατί παίρνει γυναικείο έτσι χρώμα εκπομπή πέραν τη δική μου παρουσία. Όταν είμαι εδώ, όταν δεν είμαι, ορίστε, βγαίνουν οι κυρίες αυτές για να θυμίζουν ότι υπάρχει γυναικείο στοιχείο. Στο οπαδικό και φύλαθλο κίνημα. 2-31-0-287 και 3-8 Αποστολίτσα. Πάλε ένα άλλο τραγούδι σε παρακαλώ. Θέλω να πάμε. Είμαστε Βοράς και Νότος. Βοράς και Νότος συναντιούνται εδώ αύριο. Και αύριο θα γίνει η μάχη των μαχών. Το μεγάλο παιχνίδι, το μεγάλο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Και με καρά θέλω να το εισάγουμε και πάλι το θέμα μας. Διότι θα ξεκινήσω αμέσως. Ευθύς αμέσως. Πριν από λίγο, ο Γιώργος Αβίδης ανέβασε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Έχει ένα τραγουδάκι και το διαβάσεις. Μέχρι να μπει η εισαγωγή. Α. Κλέψω την εισαγωγή, πάω. Εντάξει, τις κατσουκίνε. Μπήκα στις στροφές τώρα, βάλε για να ακούσουμε τις στροφές. Μακρύς ο δρόμος και δεν βγάζει πουθενά. Δεν βγάζει, λέει, στην Τούμπα οδηγεί. Όλα στην Τούμπα. Για μια μόνο. Μια κυρία που λέγεται Νίκη. Και πάμε στις γραμμούλες μας. Μια κυρία που λέγεται Νίκη. Ρε το σκατζόχερο, ήρθε φορτωμένο σήμερα. Πολύ χάρηκα που ήρθε το παιδί. Από το Βορρά μέχρι το Νότο, κύριέ μου ή κυρία μου που είναι ο πρώτος φίλος από τις τηλεφωνικές. Για πάμε. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Πάμε, κύριε άλλο. Κώστα, τι γράφει αυτός ο δρόμος από το Βορρά μέχρι το Νότο αυτό το 24ωρο. Γράφει να πάει να κρυφτεί πουθενά, να κρύψει την τροπή του. Που περνάει είναι... έξω από την Κατερίνη ο δρόμος αυτός. Βάλτε ένα λίγο στην άκρη να περιμένει. Γιατί... Σταμάτα βρε παπά να μιλήσουμε. Θα μου κάνεις τη χάρη να σε καλώσει ο σταθμός γιατί δεν θέλω να σε διακόψω. Κλείσε και να πάρω τις γραμμές γιατί σε θέλω σήμερα για να κάνουμε συζήτηση. Πρωτού κλείσω, ναι. Εύχομαι να μην χάσετε για να πάρουμε εμείς τη δεύτερη θέση. Να πάρετε τη δεύτερη θέση σαν, ναι. Πες το σαν τι, σαν νέα ΑΕΚ του 2014. Να πάρουμε τη δεύτερη θέση, άσε το Παπατζηλίκι. Το Παπατζηλίκι αλλού, όχι σε μένα. Και έτσι με ένταση θέλω να κλείσουμε τον κύριο Κώστα για να τον ξαναπάρουμε λίγα λεπτά αργότερα. Πάμε στον επόμενο φίλο κατευθείαν. Γεια και χαρά και στους δύο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εμένα πάλι μ' αρέσει αυτοί όλοι οι παίκτες που ήταν έτοιμοι να παίξουν μπάλα και τους σταματήσανε με το έτσι θέλω πέρσι, οι ίδιοι ακριβώς να μπουν φέτος. Έχεις και το Ζαμπά που δεν ήταν πέρσι. Το ξέρω. Ζαμπάς. Απλά είμαι σίγουρος ότι αυτοί που κυριολεκτικά ζήσανε αυτό που ζήσανε έχουν 5 λόγους παραπάνω να παίξουν με τον τρόπο που θα παίξουν. Ποιοι παίζανε από αυτούς, ο τερματοφύλακας ήταν, οι 4 της άμυνας ήταν, έτσι. Μαουρίσιο ήταν, Ζάχοφ ήταν. Εντάξει, και καινούργοι που ήρθαν αυτοί που ήρθαν. Εντάξει, το center for και στη θέση του Κάμπος που είναι ο Ζαμπά. Εντάξει, όπως και να έχει, για μένα... Οι 9 τουλάχιστον μπορούν να παίξουν, έχεις δίκιο. Ναι, μπράβο. Για μένα, με άλλο σθένος και με άλλη δύναμη, θα παίξει κάποιος που έχει ζήσει αυτό που έζησε πέρσι
που κυριολεκτικά αυτοί του Ολυμπιακού δεν το ξέρουν καν. Οι πιο πολλοί δεν το ξέρουν. Και εκεί πέρα θα έχουν και μια μεγάλη έκπληξη. Αλλά είναι, είναι η ψυχολογία που λέμε. Είναι και αυτό η ψυχολογία που... δίνει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι, ό,τι άλλο μέσα σε ένα ντέρμπι. Είναι όλα αυτά που εκπροσωπεί στα μάτια των αθλητών του ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός μέσα από τους αθλητές του, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Δηλαδή αδικία, ένα πρωτάθλημα χαμένο και κλεμμένο, το τροχοπέδι τόσων χρόνων για την ομάδα του ΠΑΟΚ να διεκδικήσει πολλές χρονιές από αυτές που άξιζε κάτι καλύτερο. Μα και όταν ένας παίκτης αυτό που θέλει να δείξει είναι με την μπάλα στα πόδια και πάνε και το κάνουν ένα χάρτινο, δηλαδή κυριολεκτικά με σφραγίδα και υπογραφές να παίρνει σε ένα παιχνίδι. Κυριολεκτικά δεν έχει καμία σχέση με τον οποιοδήποτε παίκτη. Αν είναι έτσι, τότε δεν χρειαζόμαστε τους παίκτες. Θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε με τα χαρτιά και να τελειώνει η ιστορία. Κάνε μου μια πρόβλεψη σαν παλιός που είσαι. Κοίτα, είναι το γούρι μου να μην κάνω προβλέψεις. Δεν, εντάξει. Και δεν απλά θα σου πω ότι για μένα όλα αυτά, γιατί ακούω την αποστολία που λέει Βοράς Νότος, δεν είναι Βοράς Νότος. Είναι αυτό που λένε όταν τελειώνει η χρονιά, γέρε χρόνε φύγε τώρα. Λοιπόν, είναι η ώρα να φύγει ένα κατεστημένο και όχι να έρθει ένα άλλο, γιατί όταν ήρθε η ώρα του κυπέλου, ευνοήθηκε η ΑΕΚ, ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός, νικήσανε χωρίς να έπρεπε να νικήσουν, μάλιστα ο Ολυμπιακός δεν νίκησε κιόλας, έπρεπε να είχε χάσει. Και ο ΠΑΟΚ που το θεωρούν τον ευνοημένο και τον δυνατό που κάνει ό,τι γουστάρει, τελικά έχασε χωρίς να τον προστατεύσει καμιά διαιτησία, γιατί θα μπορούσε να τον προστατεύσει και να έχουμε ένα άλλο αποτέλεσμα. Βεβαίως. Να είσαι καλά! Το καινούριο, ναι, δεν έχει καμία σχέση με το παλιό. Γεια και χαρά. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλημέρα. Βέβαια, το δικό μου, η δική μου τοποθέτηση ήταν σημειολογική. Είναι Βορράς και Νότος. Δηλαδή, είναι μια ομάδα της Βορείου Ελλάδος ή ομάδα της Βορείου Ελλάδος και μια ομάδα του Νότου, των Αθηνών. Βεβαίως. Οπότε νομίζω για να μην πυροδοτούμε και οι δύο μεγαλύτερες ομάδες. Του Βορρά, που είναι ο ΠΑΟΚ. Και σε φύλαθλο κοινό και κόσμο και δυναμική τα τελευταία χρόνια. Και τίτλους. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δύο πρωταθλήματα, έχει και έξι κύπελα. Και έναντι των υπόλοιπων ομάδων τη Βορείου Ελλάδος. Κάπου υπερέχει. Λοιπόν, πάμε στην πάμε επόμενη. Στην επόμενη, ναι, στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ είμαι πάλι. Συγγνώμη που δευτερολογώ. Είναι για να πω τα συγχαρητήριά μου, εκφράσω στην αποστολία. Σας ευχαριστώ. Η οποία με προβλημάτισε με το ύψος, είχε δίκιο. Παίρνω πίσω τη σύνθεση που είπα, γιατί έκανα ένα διπλό λάθος. Επειδή μίλησες. Εγώ έβγαλα Καντούρη και έβγαλα Σάχοφ από το παιχνίδι. Και έβαλα Πέλκα και Ολιβέιρα. Και παίζω με την πιο ψηλή ομάδα του πρωταθλήματος. Έχει δίκιο η αποστολή που μίλησε για ύψος, το παίρνω πίσω και αυτές είναι οι δημιουργικές συζητήσεις και όμορφες. Και επίσης να πω ότι έχω παρατηρήσει ότι ό,τι θηλυκό κυκλοφορεί στα σπορ, στα ραδιόφωνα, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Προβλέπω ότι σε καμιά 15-20-50 χρόνια... Θα σας πάρουμε τη δουλειά, τον αμυγός ανδοκρατούμενο χώρο. Όχι, να μην ανησυχείτε. Πάντως, εάν θέλεις, να είστε καλά, καλέ μου κύριε, να ακούσεις και τη γνώμη ενός ανθρώπου που είναι 15 χρόνια... Δεν θέλω, γιατί σας εκτιμώ πάρα πολύ και είναι και μόρφος. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τα κορίτσια που ασχολούνται με αυτή τη δουλειά, νομίζω ότι είναι η αποστολία και οι άλλες. Τέτοια μεγάλη διαφορά. Υπάρχει ακόμα μία πάρα πολύ καλή. Υπάρχει ακόμα μία, αλλά τώρα μην λέμε τώρα. Πολλές είναι, καλές είναι και στο δικό μας ραδιόφωνο. Βεβαίως. Να πούμε ότι υπάρχουν κορίτσια εδώ αξιόλογα που είναι η δουλειά τους κατεξοχήν, ασχολούνται με αυτό όλοι τους. Είναι, μ' αρέσει και αυτή πάρα πολύ. Είναι πολύ σωστή. Η αγάπη Γαβριλίδου και η Ελενίτσα Μπούντου είναι εκπληκτικές. Απλώς μιλάω έτσι για την αποστολία, γιατί κυρία μου, αν δεν μπαινέ στο σπίτι σου, θα παίζει πλακώσει. Και η αγάπη και η αποστολία, για να καταλάβει. Έβαλα στο σκεπτικό μου που ήταν αρκετά ορθό, ναι. Μου έβαλε ένα παράγοντα που μου το ανέτρεψε όλο. Πάρα πολύ χαίρομαι, πρέπει να σας πω. Βεβαίως, πολύ χαίρομαι. Μπράβο σας, συγχαρητήρια κορίτσια, συγχαρητήρια και σε όλους τους σωστούς παραγωγούς. Είμαι γυμνάστρια, καταλάβατε. Είναι άλλο να είσαι δημοσιογράφος και άλλο να είσαι γυμναστής. Όχι, εγώ είδα και από την αγάπη π.χ. που την παρακολουθώ, γιατί μπορεί δεν την παρακολουθώ ακόμα πολύ, ότι κάνει πολύ ακριβείς παρεμβάσεις χωρίς να είναι γυμνάστρια, νομίζω, έτσι. Και ναι, ναι, δεν είναι. Πράγματι δεν είναι. Έχω κοριτσιών που δεν έχουν εμβάσεις, δεν έχουν κόμπλεξ κτλ. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, συγχαρητήρια και σε εσένα που έχεις αυτή την.
συνεργάζεται και κάνει αυτή την εκπομπή. Πείτε μας και ένα όνομα να ξέρουμε από πού πήραμε τον μπράβο. Τάσο. Το μικρό σας. Ο κύριος Τάσος. Τάσος. Κύριε Τάσο, να είστε καλά. Ορίστε. Για τα καλά σας λόγια. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Είμαι ο Ανδρέας από το Bronx, Νέα Υόρκη. Καλώς τον αδερφό, ρε. Καλώς τον αδερφό. Τι γίνεται, τι καιρό κάνεις στη Νέα Υόρκη. Κάνει κρύο, κάνει κρύο. Κρύο, προσέξτε. Ναι. Προηγουμένως βγάζουμε το σκύλο έξω. Ποιος βγάζει το σκύλο έξω το πρωί? Εσείς. Όχι εμείς, οι Αμερικάνοι, όχι εμείς. Α, συγγνώμη. Όχι εμείς, οι Αμερικανοί το βγάζουν το σκύλο το πρωί. Εγώ λέω, ποιος βγάζει το σκύλο έξω. Είναι και ο Σταύρος αποκλείεται. Ποιος άλλος φίλος έχουμε εκεί από το... Ο Σταύρος και ο Ανδρέας, αυτοί οι δύο μας παίρνουν. Ναι, 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 ναι. Αυτός ποιος είναι ο Ανδρέας, βγήκε. Ναι. Αποκλείεται να βγάζει σκύλο έξω, εγώ αποκλείεται να βγάζω. Ένας από τους δύο βγάζει σκύλο. Μας μπερδέψατε, γιατί η εκπομπή μας είναι πολύ πολιτισμική και πολύ... Έχουμε πολλές πολιτείες και κράτη. Οι Αμερικάνοι το βγάζουν το σκύλο. Εμείς δεν το βγάζουμε το σκύλο. Δεν έχουμε σκύλο. Τι... Είμαστε σαν αδερφές να βγάζουμε το σκύλο. Μάλιστα. Τι θέλω να πω, το δίκτυο το βάλαμε. Το βάλαμε. Έχω να σας πω. Μείνετε δευτερόλεπτα. Πριν από λίγο ο Γιώργος Αβίδης ανέβασε. Κύριε Συρίγο, ναι. Παρακαλώ πολύ, βάλε με αυτό το ύμνο που φωνάζουν οι θύρα 4 να φανατιστώ κι εγώ, να είμαι αυτό που λέει Βαγγελάρα, τι λέει. Βαγγέλα, 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 αυτό θα βάλουμε λοιπόν αμέσως μετά. Ποιος είναι ο Βαγγέλας, ο Μαρινάκης? Βέβαια. Ναι, είχε τιμωρηθεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ, έπαιξε χωρίς κόσμο εκείνη τη μέρα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-1, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης ήταν στο γήπεδο και απ' έξω ο κόσμος, οι χιλιάδες που μαζευτήκανε, τραγουδούσαν αυτό το σύνθημα, το οποίο θα στο βάλω πριν από το διάλειμμα να στο αφιερώσω. Έκλαιγα που τα ακούω, έκλαιγα τα παιδιά, αύριο θα φωνάζουν και εγώ δεν θα μιλήσω. Δεν πειράζει, θα είναι τα νιάτα, μη στεναχωριέσαι φίλε Ανδρέα. Να... Πώς δεν μιλήσω, έχω βάσανο Αμερική χωρίς τον ΠΑΟΚ, κύριε Συρίγο μου, χρυσή καλή Αμερική, βάσανο. Βάσανο, να μην βλέπω τον ΠΑΟΚ, βάσανο. Να, αυτό με βάζει στον ύμνο και εγώ θα κλαίω από τη χαρά μου. Από τη χαρά μου σαν άμυστο γήπεδο, σε παρακαλώ. Έγινε φίλε, θα σου το βάλω. Πάρε την τελευταία γραμμή, ετοίμαστε τον Βαγγέλα, μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο, θα πάμε σε διάλειμμα. Και αμέσως μετά θα σας αναφέρω τι γίνεται με το δίχτυ. Ναι, για πάμε. Γεια σου Γιώργα, τι κάνεις? Γεια σου ρε φίλε. Νικόλας, φυρατής εδώ. Καλό, πού είσαι εσύ ρε φίλε, έχασε αυτό τον τελευταίο καιρό. Δεν με έχασες, εντάξει, λίγο οι μουνάδες γιοκ, λίγο το μηχανάκι παρτάλι, λίγο να πούμε οι δουλειές είναι κάτι καλά, να πούμε με κάποιους εδώ που άλλα υπογράφουν να μας πληρώσουν και άλλα δίνουν. Εγώ μαλώνω και με τα ρούχα μου, τέλος πάντων. Μικρασιάτης είμαι, δεν παίρνω χαμπάρι τίποτα. Δηλαδή έχω μάθει στη ζωή μου να μαλώνω για το δίκαιο μου για όλα. Κι ας μαζεύω εγώ πες, δεν παίρνω χαμπάρι τίποτα. Τρελοκομείο παόκι με. Λοιπόν Γιώργα, άκουσε με λίγο. Ναι. Έχω τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Ό,τι τίτλους έχω πάρει έχουν τη μεγαλύτερη αξία και των τριών τους. Γιατί ήταν αρσενικοί, δεν είχαν καμιά βοήθεια με τις κυβερνήσεις αυτών και τα ξέρουμε τα πρωταθλήματα, τα κάλπικα που έχουν πάρει και τρεις. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω όλοι μέσα εκεί στον πάγο έχουν πάρει το μήνυμα και θα τους στραγγαλίσουμε κανονικά αγωνιστικά μες στο γήπεδο. Δεν υπάρχουν, αυτές είναι μικρές οι ομάδες και οι τρεις. Μην λέτε ότι είναι μεγάλες. Έτσι και πέρα στη Βόρεια Ελλάδα θα παίζανε γάμα αεραστεχνικό με Κατερίνη, με Αχαρναϊκό, με Σύλλατα, με τέτοιες ομάδες θα παίζανε. Απλώς παίζουν στην Αθήνα και το παίζουν. Είναι οι πιο μικρές ομάδες που υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Απλώς ξέρουμε πως παίζουν τα πρωταθλήματα τόσα χρόνια. Έχω τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα με τον καλύτερο λαό. Με λαό χωρίς δικτύζες και χωρίς τίποτα. Λοιπόν, να αλλάξουν ομάδα και οι τρεις, να γίνουν όλοι ΠΑΟΚ για να περπατάνε αντρίκια στους δρόμους. Να μην κρύβονται και φεύγουν από τα γήπεδα και κλαίνουν με σερβιέτες και τέτοια. Όλοι τους με τα ψεύτικα τα τραύματα. Όλοι εκεί πέρα που δεν δίνουν και την γρήπη τους. Αλλάξτε ομάδα εκεί κάτω στην Αθήνα και να περπατάτε με το κεφάλι ψηλά. Να μην κρύβεστε πίσω από γωνίες και από κάδους σκουπιδιών. Γίνετε πάω γκόλι. Μόνο έτσι να είστε αντράκια. Γιατί αλλιώς θα είστε κοριτσάκια όλοι σας εκεί κάτω στην Αθήνα. Παοκάρα και πιστεύω να τους πνίξουμε την Κυριακή. Γεια σου ρε Νικόλα Λεβέντη, φίλε πειρατή, φίλε παλιέ, φίλε ναι, αστέρι. Εγώ και στην Έλα πω και τα είπα και με κλείνανε οι δημοσιογράφοι της Τρίχας. Όλοι εκεί πέρα που δεν δίνουν ούτε την αρρώστια τους. Που τους ταΐζει τους ποτίζει Μακεδονία, Κρήτη και Θράκη και μου έχουν πάρει τα μικρόφωνα και υποστηρίζω αυτές τις μικρές ομανούλες, τις μικρές, τις υποτένιες του ΠΟΚ. Που κάνουν
το δικό σας συμφωνητικό, να τα φέρουμε όλα εμείς στην Αθήνα και άμα θέλουμε να δούμε κάτι στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν τρέπεστε λίγο, βρε. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Γίνεται όλοι, αλλάξτε πάω, ρε. Γίνεται όλοι πάω, ρε, να περπατά τα τρίκια, ρε. Να μην κουνεί, πηγαίνετε κουνιστή. Άντε, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Νίκο. Γεια σας. Ποστολίτσα, ρίξε λίγο δίχτυ. Θα το ρίξω το δίχτυ, το πέπλο που σκιάζει την είδηση. Έχουμε τους χορηγούς, έχουμε το διαυτό, έχουμε κύριο Κώστα που περιμένει να πει. Ρίχνω δίχτυ, πάω σε διάλειμμα και θα μπούμε χορηγούς. Το πάμε ανάποδα. Ωραία. Τρίτη φορά, να τριτώσει το κακό. Ανέβασε λοιπόν ο Γιώργος Σαββίδης στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο με πρωταγωνιστές ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού την ώρα που επιδίδονται σε άσεμνες χειρονομίες μεταξύ άλλων. Και μεταξύ αυτών καλύτερα ο Κέβιν Μυραλάς πέρυσι στην Τούμπα, θυμάστε όλοι φαντάζομαι την χειρονομία του, ο Σαλίνο, ο Χολέμπας παλαιότερα και σχολίασε. Αυτός είναι ο λόγος που τοποθετήσαμε δίχτυ σε κάθε θύρα του γηπέδου, όχι γιατί δεν εμπιστευόμαστε τους δικούς μας οπαδούς, αλλά γιατί ξέρουμε ποιους αντιμετωπίζουμε αύριο. Δεν απαντάμε σε κάθε είδους προκλήσεις. Μόνο ΠΑΟΚ. Διάλειμμα. Χρόνια πολλά και από εμάς. Χρόνια πολλά στο. Ποιον παιδί μου? Χωσέ Άγχελ Κρέσπο. Χωσέ, το Χωσέ θα πει Γιώργος. 32 χρόνια ζωής. Γιωργάρας. Ναι, το Γιωργάρα. Γεια σου, Γιωργάρα. Είχαμε ετοιμάσει και τραγούδι ωραίο εκεί του Παπακοσταντίνου. Χρόνια πολλά σε εσένα. Χρόνια να πει δυνατός, να πει φανταστικός. Η ΠΑΕ φυσικά έχει ευχηθεί στο προπαντός, όλη η οικογένεια. Όμως, έχω θέμα. Τι θέμα έχεις? Το background, το off-air που συζητούσαμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολλά. Ξέρει, εντάξει, ξέρει. Και βλέπει και μπροστά. Γιατί κάνει λάθη, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί να την πάω ξύς. Κάνει λάθη. Το μένος του για τον ΠΑΟΚ γίνεται τι, να κάνει λάθη και να χάνεται η μαγεία αυτή που πουλάει τον παπά του ανθρώπου, του διανοούμενου, του ξερόλα, του ξέρω εγώ. Ένας παπάς και μισός. Μου έλεγε τώρα λοιπόν κύριε Σκύρη, θα το βρωμίσω, θα το πω, δεν κρατάω μυστικά από τον κόσμο μας. Να ξέρεις κάτι, αυτό είναι το σε πολλές φορές και στο συνιστώ και σένα, όταν θέλεις να πεις κάτι που θα μαθευτεί, θα το λες σε κάποιον που το βρωμάει. Και εγώ ξέρω ότι θα το βρωμίζεις, γι' αυτό το είπα, για να βγεις να το πεις. Λίμπερο 107 και 4 και να το λέτε, Γιώργος Συρίγος, αποστολή Αντοβόλη. Έλεγε λοιπόν ο Γιώργος Συρίγος προηγουμένως, λίγο πριν βγούμε στον αέρα για το τελευταίο δεκάλεπτο, δωδεκάλεπτο της εκπομπής μας και σήμερα, ότι θα αρχίσει τώρα, μου λέει ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη, βλέποντας να καταραίει αυτό το απατηλό όνειρο ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει και φέτος το πρωτάθλημα. Και εμένα, εγώ ξέρετε, η οικογένειά μου είναι ΠΑΟΚ, τα εγγονάκια μου είναι ΠΑΟΚ. Και θέλω ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Ολυμπιακό για να πλησιάσει και να τερματίσει. Τον Ολυμπιακό και τέτοια. Ναι, αυτά τα ωραία. Για να δούμε, θα τα μας τα πει. Για να τον έχουμε κοντά μας. Ορίστε. Γεια σας. Γεια σας, ορίστε, κύριε Κώστα. Λέγε τώρα, θα πω συγχαρητήρια άμα κερδίσετε αύριο και θα χαρούν τα εγγονάκια μου και τα φίλοι μου. Εσύ αρχιπαπά, το μόνο απολωλός πρόβατο της οικογενείας που λασπολόγος καθότι Σιριζέος. Εγώ Σιριζέος. Ναι, μη μιλάς. Πώς μη μιλάς. Όλο συνέχεια ύμνους για τον Τσίπρα λες. Εγώ. Ναι. Ύμνους για τον Τσίπρα. Ναι. Εντάξει, τώρα ότι πήγε τώρα στην Κωνσταντινούπολη και ναι, μάγεψε 100 εκατομμύρια Τούρκους, τι να πω, ότι δεν μάγεψε. Και για τις υπογραφές που έκανε στις πρέσπες, μεγάλη επιτυχία και αυτά. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Εντάξει, είσαι λασπολόγος ή δεν είσαι? Εσύ είσαι λασπολόγος. Ξέρεις καλά ότι τα Σκόπια γίνανε τι, να κλείσω δύο εργοστάσια. Το ξέρω. Τότε αλλά, μην μου λες εμένα για Σκόπια και για συνθήκες. Αλλά, παπά. Αλλά λες ότι... Προσανατολιστή. Πάω Ολυμπιακός αύριο και εσύ με πήγες στον Τσίπρα. Αυτά στο Ζαγόρα να τα κάνεις. Ότι ήταν επιτυχία. Ποια? Η υπογραφή σου. Ρε, στην υπογραφή Πάω Ολυμπιακός έχει αύριο. Λοιπόν, πάμε στο Πάω Ολυμπιακός. Πάτε. Εσύ εκεί που είσαι βασικά, πώς μπορείς να βλέπεις? Εγώ θα με αφήσεις να μιλήσω? Ναι, ναι. Εγώ είμαι αντιδεδηλωμένος αντιολυμπιακός. Να τους αποστολή, άκου πώς δικαιώνομαι. Άκου πώς δικαιώνομαι. Περίμενε.
Και πριν από χρόνια είχα πει επικόκαλη και του καμπούρι του Θωμά Μητρόπουλου, τότε που έβγαζε ο Τριανταφυλόπουλος τις εκπομπές, ναι, ναι, η καμπούρης. Μία πίσω από την άλλη. Λοιπόν, είχα πει... Κοκαλιάρης, όχι καμπούρης. Ο Κοκαλιάρης, ναι. Καμπούρης είπες. Το ίδιο είναι. Το ίδιο Κοκαλιάρης, το ίδιο καμπούρης. Το ίδιο Μηταράς. Δεν τον είπα. Ευθυτενή. Λοιπόν, ο Κοκαλιάρης, λοιπόν, όταν έβγαζε... Ότι η κορμοστασιά του είναι σε ευθεία. Που δούλευε το ποδοσφαιρικό παρακράτος με τον Κόκαλη. Ναι. Και μια και αναφέρω για παρακράτος, σήμερα η εφημερίδα Εστία έχει και ένα βιβλίο το οποίο λέει καλείται, έχει τίτλο «Το αριστερό παρακράτος της μεταπολίτευσης». Λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται με 4 ευρουλάκια θα το πάρει για να μάθει την αλήθεια. Τώρα, πάμε στο ποδόσφαιρο. Εγώ τότε, αγανακτισμένος από τη δεκαετία του 60, όταν αυτό το σωματείο προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μας διαβρώσει και να παίρνει αγώνες, μέχρι και Ισραηλινό διαιτητή έφερε και διέκοψε το παιχνίδι και κοντέψαμε να πέσουμε εκείνη. Εδώ χρονιά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Για να ξέρουν, μισό λεπτό έχει σημασία και θα συνεχίσει, Κότσο. Ναι. Επειδή είσαι παλιός και τα θυμάσαι, υπήρξαν πιο βρώμικοι διαιτητές από τους ξένους διαιτητές της εποχής σου? Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η μισή ήταν καλή, η μισή βρώμικη, θα πω. Πάντως σε ποσοστό από τους Έλληνες ήταν χειρότεροι. Αυτούς που είδα εγώ δηλαδή, ναι. Τους ξένους. Ερχόταν ένας Ιταλός Ριγκάτο, ο οποίος ήταν 100% καλός. Αλλά αυτός ο Εβραίος διάκοψε τον αγώνα. Και άλλη φορά που έχασαν εδώ μέσα, 3-1 χτυπάμε πέναλτι, χτυπάει στο δοκάρι και βγαίνει έξω, εκεί να γινόταν 4-1. Θα μάζαμε 5. Αλλά με το που κάνουν το 3-2 τελειώνει το παιχνίδι, μπαίνει ο κόσμος για να πανηγυρίσει και ο Σιδέρης γλωσσοκοπούσε μικρά προγιά. Λοιπόν, τι να πρωτοθυμηθώ από αυτό το σωματείο. Χώρια που βγάζαν, που εκεί που διάκοψε το παιχνίδι, που βγάζαν φωτομοντάζ, το φως, λοιπόν, το φως των σπορ με ματωμένους τους Ολυμπιακούς από παιχνίδι Πανιωνίου Ολυμπιακού στη Νέα Σμύρνη. Τι να πρωτοθυμηθώ από αυτούς. Γι' αυτόν τον λόγο σου λέω με το χέρι στην καρδιά και στο λόγο της θυμής μου, επιθυμώ τουλάχιστον αύριο να μην χάσετε, γιατί και η Σοφαλία να φέρνει το πρωτάθλημα το 100%. Αλλά επίσης να τους πλησιάσω και να τους κοπανίσω και εγώ την άλλη την Κυριακή. Γιατί τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρεις, κοπανάω. Πώς βλέπεις τον ερχομό και πάλι του Χιμένεθ και την αλλαγή προπονητή? Σου έλεγα ότι δεν κάνει ο προπονητής, σου μου έλεγες, ναι, διάφορα. Οπωσδήποτε καλύτερος από τον Ουζουνίδη, αλλά το θεωρώ ξαναζεσταμένο φαγητό. Καλός είναι, Κώστα. Καλός είναι. Καλός προπονητής είναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός. Για μία... Αλλά τον θεωρώ ξαναζεσταμένο φαγητό. Προπονητής ο οποίος είναι υπερκινητικός στον πάγκο, εμένα με τρελαίνει. Και όταν κάνει και το δάχτυλο στη λεωφόρο, όταν κάνει το δάχτυλο, από εκεί και πέρα θα τον είχα τελειώσει. Ο Χερέρα να είσαι. Όταν κάνει το δάχτυλο, πάρε δρόμο ρε, δεν θέλω να σε βλέπω. Δυσφημίσαι όχι μόνο τον αυτό, στο σωματείο στο οποίο εργάζεσαι. Άιντε από εκεί ρε, που κάνεις δάχτυλο. Ο όχλος θα σε βρίσει. Τι πρέπει δηλαδή, να δείξεις τα γεννητικά σου όργανα εσύ. Άιντε από εκεί. Εσύ όταν ήσουν έφορος, τι έκανες και σε πετούσαν πορτοκαλάδες? Εγώ όχι όταν ήμουν έφορος, εγώ είμαι στη Θήβα 13 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας,
εκεί στους φανατικούς τους, τους αμπελόκηπους στο γήπεδο. Και όταν έκανε ένα άδειασμα ο Πανταζής τον καψί και, το, και ξάπλωσε ανάσκελα μπροστά στους επισήμους, γιατί στην αρχή έκανε δυο τάκλι επιτυχημένα, πού είδες χωριά τη Γουέμπ, έπαιξε αυτός Γουέμπ και τον ξάπλωσε ανάποδα μπροστά στους επισήμους, γύρισα προς τη δικιά του μεριά και, τους λέω το Γουέμπ σας το έκανε Πακιστάν και με πετάξαν 100 πλαστικές πορτοκαλάδες. Και ευτυχώς ήταν άνοιξη και έβγαλα το Λακώστη και το αίσθημα. Λακώστη φορούσε ρε Κότσο, εκείνη την εποχή. Λακώστη φορούσαν 10 άτομα στη Θεσσαλονίκη. Τι θα μπορούσα ρε Γιώργο. Τι θα μπορούσα. Θα πήγαινα από τη λαϊκή να ψωνίσω. Λοιπόν, συμπολογράφος ήταν ο πατέρας μου. Έβγαζε τότε, καταρχάς έκανε 41.000 συμβόλαια σε 21 χρόνια. Άμα το διαιρέσεις με τις μέρες, να βάζεις Κυριακή, Χριστούγεννα, όλα, πέφτουν 6 συμβόλαια την ημέρα. Καλό αναθρεμένος ο κύριος Κώστα. Μεγάλος κοπρίτης της εποχής. Πέφτουν 6 συμβόλαια την ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν... Έφαγε πολλά λεφτά από τον μπαμπά του. Στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν, δικό μου σπίτι, έπαιρνα 500 αγμές την εβδομάδα. Με έστειλνε. Πες εποχή δηλαδή, όμως για να καταλάβει ο κόσμος. Ποια εποχή. Και νίκιαζα και 500 δραχμές στο ενθαδίο τα δωμάτια, έπαιρνα και ένα χιλιάρικο. Δηλαδή έπαιρνα σημερινά λεφτά 3.000 ευρώ το μήνα. Χαρτζηλίκη. Χαρτζηλίκη, ναι. Πάντως όσα και να έπαιρνες βλαχαδερό ήσουνε. Βλαχαδερό καμιά φορά δεν ήμουν. Δεν ήσουνε. Επί των επάρξεων ήμουν πάντοτε. Αλλά απλά είχα την τύχη 30 χρονών. Να ανέβω να διοικήσω τον Πιερικό, Αλφα Εθνική, να τα δω από μέσα και αυτό με έκανε να ράψω με σαφκοράφα το βρωμό στο μόμου μέχρι τότε και να μην βρίζω ούτε παίκτες, ούτε διαιτητές, ούτε lightsman, ούτε διοίκηση. Για να το τελειώσουμε, να δω άμα ήσουν βλαχαδερό ή όχι, πού έπαιζες μπιλιάρδο στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη πήγα στο Αστόρια, αλλά πήγα και στο Σαραπίδι κάτω. Έπαιζα από το Σφράκι στο Σαραπίδι κάτω. Α. Στο Αλκαζάρ του κινηματογράφου από κάτω. Σαραπίδις. Μπιλιάρδο έπαιζα στο Πτή Παλέ και στο Αστόρια, στη Λεωφόρο Νίκης. Ο Σχορεμένος κάτι είχε εκεί πέρα, μία φήμη, όχι και εν πάση περιπτώσει, ο Σεραφίδης. Ο Σεραφίδης. Ναι, ο Φαλακρός. Ναι. Ήτανε λίγο μπερακλής. Λέγανε ότι ήταν χουρλιγούρης. Χου, έφυγες. Γεια σου, αύριο τα σπουδαία. Αποστολία, κλείνεις και πάμε στις διαφημίσεις. Κλείνω. Σχορηγούς. Να μην πω αποστολή του Ολυμπιακού. Ό,τι γουστάρισε, που λέω κλείνεις. Και έχουμε και All Star Game, έτσι. Ρε, παίξε, μπαλά, ό,τι θέλεις, λοιπόν. Ρε φίλε, έχεις ένα λεπτό. Πώς συντονίστηκα με τα Λακώστη και τα Μπιλιάρδο. Μην μου το κάνετε αυτό στο τέλος της εκπομπής. Τι ωραία τα λέγαμε μέχρι τώρα. Παιδιά, ήρθε ο Σκατζόχυρος, πραγματικά πανέμορφος. Η αποστολή της, να ξέρετε, για όσοι δεν το ξέρετε, είναι μια κούκλα. Ένα αστεράκι. Και ομόρφινε ρε φίλε το περιβάλλον, λάμπει το μωρό. Τι ωραία σήμερα. Λόγια ακούω σήμερα από όλους και από εσάς τους ακροατές και κυρίως από τον κύριο Γιώργο. Με αποστολή 21 λοιπόν ποδοσφαιριστών θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Θα έρθει εδώ αύριο για το αυριανό παιχνίδι μεταξύ των οποίων δεν βρίσκεται όπως αναμενόταν ο Μαρ Ελαμπνελαουή. Γλωσσοδέτης το επώνυμό του. Ναι. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με μια πρωινή προπόνηση με τον Πέδρο Μαρτίνς να στελεχώνει την αποστολή του με Χουτεσιώτη, Λοντίνγκιν, Σα, Τσιμίκα, Κούτρι, Μιράντα, Βούκοβιτς, Παπαδόπουλο, Τωροσίδη, Σικέ, Καμαρά, Μπουχαλάκη, Νάτχο, Φουρτούνη, Χριστοδουλόπουλο, Γιγέρμε, Μασούρα, Ντίας, Ποντένσε, Γκερέρο και Χασάν. Και για τους μπασκετικούς, στη Θεσσαλονίκη χτυπάει η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ από χθες. Για εκείνους που δεν επιλέγουν τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, για εκείνους που μεγάλωσαν με μπάσκετ, για εκείνους που τα παιδιά τους επιλέγουν έτσι. Γιατί θα δούνε θέαμα. Θα δούνε θέαμα. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο και την Nick Gallis Hall μέχρι αύριο το βράδυ, που όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τούμπα.
Οι κορυφαίοι του ελληνικού μπάσκετ θα συγκεντρωθούν στο ECO All-Star Game 2019, το οποίο έτσι περίμενε ο κόσμος με τεράστιο ενδιαφέρον. Αν είσαι φίλος λοιπόν του μπάσκετ, τότε σίγουρα μεγάλωσες απολαμβάνοντας το All-Star Game στο NBA και τους λαμπερούς αστέρες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. Στη δεκαετία του 90 το ελληνικό μπάσκετ απέκτησε και αυτό το δικό του εορταστικό πρόγραμμα. Η ανυπομονησία για τους αγώνες επίδειξης κάθε χρονιάς ήταν τεράστια και το απόσταγμα της πρώτης κατηγορίας έδινε πάντα το παρόν για να χαρίσει στον κόσμο κάτι ξεχωριστό, χωρίς την πίεση για αποτέλεσμα, χωρίς οπαδικές προτιμήσεις, χωρίς άγχος. Το Σαββατοκύριακο αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διεξάγεται το ECO All-Star Game 2019. Έγινε η πόλη μας η μπασκετούπολη της Ελλάδας. Να πούμε ότι λίγο πριν βουτήξουν στα βαθιά για τους ημιτελικούς και τον τελικό κυπέλου, οι κορυφαίοι του ελληνικού μπάσκετ θα περάσουν στις τελευταίες χαλαρές στιγμές στο παρκέ του πιο θρυλικού γηπέδου της χώρας. Το Αλεξάνδριο και η Nick Gallis Hall θα υποδεχθούν την ελίτ του παρόντος αλλά και του παρελθόντος, που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Φτάνει. Φτάνει λοιπόν. Πάμε στους χορηγούς, γιατί θες κάτι ακόμα που ένα κοινωνικό μήνυμα να περάσουμε. Ναι, το περνά δηλαδή η ΠΑΕΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα πρέπει κάθε φορά να αναφέρεται και από εμάς εδώ. Όπως κάθε εντός έδρας αγώνας πρωταθλήματος, έτσι και αύριο μέρος των εσόδων από τα εισιτήρια του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα διαιτεθούν σε ένα μικρό παιδί που χρήζει άμεση ιατρικής βοήθειας. Και η σχετική ανακοίνωση πολύ σύντομη της ΠΑΕΠΑΟΚ έχει ως εξής. Η ΠΑΕΠΑΟΚ μέσω του ΠΑΟΚ Action δίνει σε κάθε εντός έδρας αγώνα τη δυνατότητα στους φιλάθλους του δικεφάλου να βοηθήσουν έναν συνάνθρωπό μας που το έχει πραγματικά ανάγκη. Μέρος των εσόδων από κάθε εντός έδρας αγώνα διατίθεται για την ενίσχυση ανθρώπων που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη στον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού. Αύριο στις 7.30 μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον δίχρονο Παναγιώτη Ραφαήλ, ο οποίος πάσχει από αναπνευστική ανεπάρκεια και υποξαιμική εγκεφαλοπάθεια. Όλοι μαζί στεκόμαστε δίπλα στον Παναγιώτη Ραφαήλ και την οικογένειά του. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Γεια σα του Ιβάν. Γεια σα του Ιβάν. Κάθε όμορφη σημαντική στιγμή της ζωής μας συνοδεύεται από ένα δώρο. Και αυτό μπορεί να σας το προμηθεύσει ένα δικό μας παιδί, ένα παόκι της καρδιάς μας, ένας δικός μας άνθρωπος, ένα παιδί της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Κουσουρής και η εταιρεία του Atlas. Η εταιρεία Atlas, εδρεωμένη στο χώρο της χοντρικής πώλησης, βοηθάει να επογειωθούν αυτές οι στιγμές, ομορφώνοντές τες ακόμα παραπάνω, με κορδέλες κάθε είδους, χρώματα και μεγέθους, δαντέλες, τούλια, διακοσμητικά είδη, σελοφάν, με καινούργιες ιδέες και νέα προϊόντα για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γιώργος Κασουρίδης και η εταιρεία Atlas, στο τηλέφωνο 2310-785-150, σας περιμένουν για κάθε παραγγελία σας. Ο πρίγκιπας της κορδέλας και συσκευασίας Γιώργος Κασουρίδης, ο δικός μας άνθρωπος. 2310-785-150. Κτήμα Ποτάγραφα, διότι ανοίγει ο καιρός, ο κόσμος οργανώνει τους γάμους, τις βαπτίσεις, όλες αυτές τις πολύ σημαντικές στιγμές που μένουν στο μυαλό τους, δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Και μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια. Ξέρετε εσείς από αυτά που εμείς προτιμάμε να γευόμαστε. Από 12 ευρώ το άτομο, κτήμα Ποτάγραφα στον Χορτιάτη και πληροφορίες στο www.apopavlatagrapha.gr αλλά και στο 2310-622-705 αν θέλετε αυτές οι πολύ όμορφες στιγμές στην ζωή σας να μείνουν αξέχαστες. Και εδώ που τα λέμε, κυρίες και κύριοι, πού να τρέχεις στα άγραφα όταν έχεις άγραφα δίπλα σου στο Χορτιάτη. Και αύριο έχουμε την έναρξη των εργασιών στο νέο μας κατάστημα στον Εύωσμο. Τα κρεοπολία νιγρίτα πλέον αριθμούν 2 στο 2. Θα συνεχίσουν και ευχόμαστε να μεγαλώσει ακόμα παραπάνω αυτή η όμορφη προσπάθεια του Γιώργου του Τσέλιου και των συνεργατών του και των κοριτσιών. Τα αγαπημένα μας κοριτσάκια που δουλεύουν μέσα, χασάπισες και τσακάλια πραγματικά, εκτός από ήθος και ομορφιά, και τέχνη στο κόψιμο του κρέατος. Έλα στα δύο καταστήματά μας και νιώσε τη διαφορά. Πολλοί μας μιμούνται, αλλά υπερέχουμε. Στην ποικιλία, στη γεύση. Με κρέατα από ντόπιους παραγωγούς, με βιολογικά κρέατα από ορεινές περιοχές, αλλά και με τυριά από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Ήδη delicatessen, παστουρμά, καβουρμά, βουβαλινά είδη και κοτόπουλα μεγαλωμένα με αγνές τροφές.
Κροπολία Νιγρίτα, με δύο καταστήματα. Στην Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο. Καραολή και Δημητρίου 80. Τηλέφωνο 231-0-500-042. Κροπολία Νιγρίτα, η γεύση της φύσης. Εμπτάλενα, εμπτάλενταλουί. Ποιος είναι αυτός? Φίλοι, εδώ που ακούνε τις γλωσσοδέτες που μας βάζει η ομάδα του Ολυμπιακού. Ποιος είναι ο μουσάτος αυτός? Ακροατής μας. Γιατί οι φίλους είναι όλοι μουσάτες? Τι να κάνω, κύριε Γιώργο, κρύβονται. Έλα κορίτσι μου το Αιγαίο και την προσφορά. Για πάμε λοιπόν, προσφορά τετραημέρου. Με κάθε κιλό τσιπούρες, μία τσιπούρα δώρο. Έλα ρε φίλε. Να με. Το πιστεύω. Από το Αιγαίο. Οι Αθηναίοι είναι από αυτούς που δεν το πιστεύουν. Γιατί δεν το πιστεύουν? Γιατί δεν το πιστεύουν, έχουν Αιγαίων και στην Αθήνα. Αχα. Θα πρέπει να το πιστεύουν. Έμα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη όμως, στην Αγίου Δημητρίου 71 του Διοικητηρίου, αλλά και στο Ωραιόγαστρο, Θεσσαλονίκη 40 και Ανδρέα Παπανδρέου, δίπλα στο Κονταξοπούλιο, φροντίζουν προκειμένου να έχετε φρέσκα ψάρια, είτε μαγειρεμένα, είτε νοπά, είτε σας τα στέλνουν, είτε τα παίρνετε από το κατάστημα. Ουζάκια, τσιπουράκια, αυτά τα on the side που λέτε εσείς, τα ωραία. Βεβαίως, που συνοδεύουν πάρα πολύ όμορφα τις ψαρομεζέδες μας. Μπορείτε να τα απολαύσετε και στο κατάστημα, στα δύο καταστήματα δηλαδή που έχουμε στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, είτε στο σπίτι. Mm. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη έχετε και μια πολύ ωραία προσφορά. Τι? Με κάθε κιλό τσιπούρες τη μία τον ατεμάχιο δώρο. Θα πάω γιατί μου αρέσουν τσιπούρες. Το 300. Τι έγινε, μαζευόμαστε, δεν είχα την παρέλαση. 300, δεν προλαβαίνουμε αυτά. Να. Ναι, αλλά έχουμε και μιλήσουμε για τους χορηγούς μας. Το αγαπημένο μου χορηγό, το κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23. Ναι, αλλά ένα κρέας δεν φωνάξατε πριν αρχίσει ο κόσμος πάλι να συνδέει την εκπομπή. Την άλλη εβδομάδα που θα κάνει προσφορά κρέατος για να δώσουμε και στους φίλους. Χωρίς κρέας επιτυχημένο. Θα κρέας! Μπράβο, τέλεια. Το κρεοπολείο της Έφης, θα έλεγα. Το κομμωτήριο της κυρίας Έφης, Ολύμπου 23, με Παπαζόλη περίπου γωνία, το παλατάκι της γειτονιάς μας, όπου έμπειροι κομμωτές και κομμώτριες σας περιμένουν με μόνο 5 ευρώ να φτιάξουν την εξωτερική σας εμφάνιση. Κομμωτήριο Έφης, Ολύμπου 23, τηλέφωνο 515-017. Εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μέσα από την καρδιά μας να σας ευχηθούμε να έχετε την υγεία σας. Αν έχετε την υγεία σας, μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε εργασία. Αν βρείτε εργασία, τότε μπορείτε να βγάλετε χρήματα. Και έχοντας υγεία, εργασία, αφού ανοίγουν και θέσεις και χρήματα... Τότε, κυρίες και κύριοι... Τότε ο έρωτας... Είναι μια εύκολη υπόθεση. Παπάς. Γεια σας. Γεια σας. Παπάς. Θέλει και αίσθημα. Θέλει καθαρή καρδιά, θέλει όνειρα, θέλει ρομαντισμό ο έρωτας. Δεν τα θέλει. Αλλά άμα δεν έχεις υγεία και φτάλε... Πώς θα γίνει, πώς θα το πλησιάσει το κορίτσι, πώς θα το δώσεις δώρο τυλιγμένο σε κορδέρες του Άτλα, πώς θα το πας να φάει ψάρια στο Αιγαίο, πώς θα πας σε μια ταβέρνα να φας τα κρεατικά της Νιγρίτας και πώς θα πας να κάνεις τα μαλλιά σου στο κομμωτήριο της κυρίας Έφης. Άσε πως είσαι τόσο όμορφο ότι όπως και να τα κάνεις τα μαλλιά σου δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό ψαχτείτε. Ψαχτείτε, γεια σας.